ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους κοροχοπιπίνο καφεζούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δοθέ. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Ναι, με πάμε να κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα αγόρια να περάσουμε την παρακάτω από πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Ελάτε, ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε γιατί και σήμερα θα κάνουμε ωραία πράγματα. Ελάτε γιατί και σήμερα θα κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ. Ελάτε γιατί και σήμερα δεν μας πέφτουμε τίποτα. Το πάθος, η τρέλα, η όρεξη, η ζωντάνια, το κέφι, η αισιοδοξία. Γενικότερα το ξέρετε. Και ό,τι άλλο φαντάζεστε, ναι. Και αυτό. Και αυτό που σκέφτεστε. Ναι, βεβαίως. Εννοώ την πίστη στη ζωή και τα λοιπά. Αυτό έλεγα ότι δεν υπάρχει. Δεν είναι. Μόνιμος. Αυτά. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε γιατί και σήμερα έχουμε όρεξη, έχουμε διάθεση. Θα δώσουμε και σήμερα τσιτσί, κρεατάκια υπέροχα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο, μια σακουλάρα κρέατα να γεμίσει το τραπέζι σας με καλούδια όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα. Και ευχαριστούμε τον Μιχάλη, τον φίλο μας, τον αδερφό μας εκεί στον Εύωσμο, στη Μενελάου 29. Θα δώσουμε και σήμερα λοιπόν μια τέτοια υπέροχη σακουλάρα με κρέατα. Τι κάνετε, παιδιά? Όλα εντάξει, ε? Πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακο? Όλο και κανένα μπανάκι πρέπει να έπαιξε, γιατί είδα ψιλοάδια ήταν η πόλη. Φέτος θα παίξει πολύ αυθημερών λόγω των συνθήκων, λόγω αφραγκιάς, λόγω ξέρω εγώ κορονοϊού, λόγω θα παίξει πάρα πολύ αυθημερών. Μια χαρά είναι, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του πλανήτη και θα ζήσουμε τις ομορφιές της με τον τρόπο που μπορούμε και ξέρουμε. Δεν χρειάζεται ντε και καλά να πρέπει να πάμε στο επτάστερο με τα βελούδα, μπορούμε, ξέρουμε τον τρόπο και πιο απλά και πιο όμορφα και πιο παραίστικα. Πριν πω οτιδήποτε, να θυμίσω ότι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης είναι ο χορηγός μας. Εκεί θα βρείτε εξαιρετικά πράγματα, ειδικά αυτό το διάστημα. Bosch, Pitchos, Siemens, καταπληκτικούς ψυγειοκαταψύκτες Bosch, η τελευταία λέξη τεχνολογίας με συστήματα No Frost. Εκεί όμως θα βρείτε και κινητά και τάμπλετ και πλυντήρια, θα βρείτε και κουζίνες, θα βρείτε και τηλεοράσεις, θα βρείτε και κλιματιστικά, τα πάντα όλα. Μπουκάρετε μέσα, λέτε είμαι σταλμένος, με στέλνει ο Τζατζαρός, έχω έρθει κανονικά, είμαι με εντεταλμένη υπηρεσία, έχω εντολή να έρθω και να σου πω ότι είσαι ο κορυφαίος, ότι θα κόψεις, ότι θα κάνεις φοβερές τιμές. Και αυτό θα γίνει, να ξέρετε. Ζητάτε τον Μάκη τον Παμπουκίδη, όχι ότι από τον Αντώνη τον Νικολαίδη έχουμε παράπονο, αλλά με τον Μάκη μας δένει μια φιλία πάρα πολλών ετών. Λοιπόν, οπότε αυτό. Εγώ δεν λέω να μην κοιτάξετε αλλού, κοιτάξτε παντού. Στο τέλος όμως και για το smartphone σας, εννοείται όλες οι μάρκες, έτσι, και iPhone και Samsung και Huawei και Xiaomi και οτιδήποτε θέλετε εκεί. Αλλά και tablet και τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Να θυμίσω ότι στο Αιγαίον, εκεί και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο, στο Δικητήριο 214.000 η Τηλιβεριά, στο Ρεόκαστρο 69-56-66, δεν φαντάζεστε πόσο νόστιμα είναι αυτά τα οποία μπορεί να σας προσφέρουν οι δύο μαγαζάρες. Πεντανόστιμα, εκλεκτά, φρεσκότατα, με χώρο εστιατορίου, για να το πω πιο ωραία, παρεΐστικο μεζεδοπολείο. Αυτό θέλω του λες, αυτό του δείχνει την τσιπούρα, του δίνει το φαγκρί, του δίνει το καλαμάρι, στο ετοιμάζει, κάθεσαι σε ένα πολύ ωραίο χώρο εστιατορίου και στα δύο μαγαζιά. Πλέον με την απαραίτητη ασφάλεια, με τις αποστάσεις, με όλα αυτά, είναι οι άνθρωποι σε αυτά, σ' όλα. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Αιγαίων λοιπόν. Και με χώρο εστιατορίου. Θα αρχίσουμε, δώσαμε ήδη ένα τραπέζι την προηγούμενη εβδομάδα, θα δώσουμε και αυτήν δύο τραπεζάρες με έκπτωση 50%. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Νικολαίδης, Ζαχαροπλαστείο, Καραολί και Δημητρίου 237-163 και ψωμί και γλυκό και τούρτα και παγωτό με φοβερές γεύσεις, υπέροχες, μοναδικές στα δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στο Λαγκαδά έναντι ΟΑΕΔ. Όταν πάτε θα καταλάβετε γιατί είναι τόσα χρόνια στην κορυφή τα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Και με ψωμάρες το μεσημέρι και τα πάντα όλα. Και το καφεδάκι το πρωί, τα σμολιατοειδή, τα πάντα όλα. Και βέβαια, Τσαντεκίδης Cars, ο άρχοντας του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Δεν μου πάει
να το λέω μεταχειρισμένο, αυτό το οποίο πουλάει, ένα στόλος με καταπληκτικά αυτοκίνητα, πολύ προσεγμένα όλα, το όνομά του γι' αυτό τα αδέρφια τόσα χρόνια έχουν καταφέρει και είναι στην κορυφή, απέναντι από το τζάμπο ανεβαίνοντας για ωραίο κάστρο. Και επαγγελματικά, και ταξί, και γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, και πληρώνεται όπως θέλετε, και παραγγελιά, άμα θέλετε κάποιο συγκεκριμένο αυτοκίνητο και μετά από λίγο έρχεται, αλλά κυρίως το πηγαίνετε σε όποιο μάστορα, σε όποιο συνεργείο θέλετε να το κάνει, βίδες να δείτε ότι δεν έχουν κανένα απολύτως θέμα. Γιατί όλα τα αυτοκίνητα είναι εγγυημένα και δεν το πιστεύετε ότι είναι μεταχειρισμένο το αυτοκίνητο το οποίο θα έχετε μπροστά σας. Πριν πάμε στα δικά μας, πριν πάμε στα αγωνιστικά, πριν πάμε να δούμε τι έγινε στο ΟΑΚΑ το Σάββατο, νομίζω ότι η ανακούφιση που νιώσαμε το Σάββατο το πρωί, εκεί πρωί 9 παρά, όταν βρέθηκε το κοριτσάκι, όταν βρέθηκε η Μαρκέλα, νομίζω δεν περιγράφεται με λόγια. Το καταλάβατε την Παρασκευή ότι ήμασταν με σφιγμένα στομάχια. Δεν είναι μόνο να είσαι γονιός, δεν είναι μόνο να έχεις και κορίτσι σε αυτή την ηλικία, 10-11 χρονών όπως έχω εγώ. Αυτό είναι άσχετο. Νομίζω ότι ο καθένας και πατέρας να μην είναι, ή παιδί μεγαλύτερο ή μικρότερο να έχει, κορίτσι να μην είναι, δεν έχει σημασία. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι επειδή, και αυτή είναι η τελευταία είδηση, το κοριτσάκι αναγνώρισε μέσα από βίντεο από κλειστό κύκλωμα κάμερας που υπήρχε στην περιοχή τη γυναίκα που την άρπαξε μέσα, και να ξαναδείς τον ήλιο της πλάσης μετά από 30 χρόνια. Κακός άνθρωπος δεν είμαι, αλλά μέσα, ούτε ελαφρυντικά, ούτε αναστολές, ούτε σε 2 χρόνια έξω, ούτε τίποτα. Βρεθεί κανένας κοντός δικηγόρος και πει ότι εντάξει μωρέ, τι είναι η απαγωγή, τι είναι τώρα, να, δεν είναι. 30, μπορεί να μείνει 30 χρόνια μέσα. Που κλέβεις το παιδί του αλλονού με σκοπό, στο μυαλό μας πηγαίνει πού. Δεν το κλέψαν το κοριτσάκι για να το πάνε βόλτα στο Λούνα Πάρκ. Λοιπόν, και μία περίπτωση στην Καβάλα, πρόλαβαν πριν από μερικά χρόνια, έφευγε για Ιταλία για συγκεκριμένους σκοπούς. Μου έλεγε άνθρωπος που ξέρει μέσα από την αστυνομία. Άρα λοιπόν, η επόμενη ή ο επόμενος που θα σκεφτεί να κλέψει, όχι μηχανάκι, όχι ότι θα πούμε μπράβο σε αυτόν που κλέβει το μηχανάκι, έτσι. Ο επόμενος λοιπόν που θα σκεφτεί να σου πάρει το παιδί, και όχι μόνο να στο πάρει για να το δώσει κάπου για συγκεκριμένους σκοπούς, να σκεφτεί τι έπαθε ο προηγούμενος που το έκανε. Ότι είναι 30-40 χρόνια μέσα. Να είναι βαρύ κακούργημα. Βαρύ. Αυτό θέλω να πω. Πάρα πολύ σύντομα θα τους πιάσουν. Αυτός είναι και ο λόγος που το αφήσαν το παιδί. Γιατί φοβήθηκαν. Και εδώ είναι που λέω τα χίλια κακά που μπορεί να έχει το διαδίκτυο. Είδατε οι άλλες τι έγινε. Για ένα μήνυμα, για ένα like οι άλλοι, έτσι πήγε και την κατέστρεψε. Είναι, και αυτό είναι απόπειρα φόνου με τα βιτριόλια. Αν είναι δυνατόν. Άλλη περίπτωση που πρέπει να μείνει πολλά χρόνια. Αυτό είναι φόνος. Έτσι κανονικά. Θέλεις την άλλη να τη σκοτώσεις. Και εκεί, όποια σκεφτεί, όποιο σκεφτεί να το ξανακάνει, να θυμάται τι γίνεται, γυρίζουμε πίσω, έχουμε αυτό το περιστατικό. Τι έκανε η άλλη που το έκανε 30 χρόνια μέσα, δεν την αφήνουν να βγει ούτε τα Σαββατοκύριακα. Λέω λοιπόν, όπως έχει χίλια κακά το διαδίκτυο και μπορείς μέσα εκεί να δεις που έχει φτάσει ο άνθρωπος και πόσο χαμηλά μπορεί να έχει πέσει, άλλο τόσο μπορεί να βοηθήσει. Διότι στην περίπτωση της μικρής Μαρκέλας, τα ΜΜΕ, τα χιλιο κατηγορημένα, έτσι, εγώ μαζί σας είμαι. Μαζί, είπα, και το διαδίκτυο. Με τα χίλια άσχημα. Εδώ σε αυτή την περίπτωση, όπως με το μαχαίρι, μπορείς να σκοτώσεις άνθρωπο, αλλά μπορεί και να κόψεις το ψωμάκι, εξαρτάται πώς χειρίζεσαι κάτι. Εδώ λοιπόν, αυτός ο γενικός ξεσηκωμός, αυτή η πραγματικά φοβερή αντίδραση από τον κόσμο. Είμαι πολύ περήφανος που ζω σε αυτή την πόλη. Είμαι πολύ περήφανος που από τα 10 μου χρόνια περπατάω σε αυτούς τους δρόμους. Πραγματικά αυτό που ένιωσα και είδα για την περίπτωση της μικρής είναι ότι όταν θέλουμε είμαστε μια γειτονιά όλοι. Είδα ανθρώπους με αυτοκίνητα να ψάχνουν κάθε στενό. Είδα ανθρώπους να κολλάνε την
φωτογραφία της μικρής σε κολόνες εκεί κοντά στο παντρικό μου και στο σπίτι μου. Δηλαδή μια γενική συστράτευση μέσα από τις κοινοποιήσεις, καμιά χιλιάδες κοινοποιήσεων, 70-80 χιλιάδες κοινοποιήσεις. Και θεωρώ ότι έπαιξε και ένα ρόλο να φοβηθούν αυτοί που πήγαν να κάνουν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα και να αφήσουν το παιδάκι ελεύθερο. Το οποίο προφανώς και πρέπει να το είχαν αρκώσει, διότι όταν το βρήκαν στο Βεντζινάδικο εκεί στη Σοφούλη και η κυρία που βρήκε το κοριτσάκι της είπε «Τι γίνεται, σε ψάχνουμε τρεις μέρες», λέει «Ποιες τρεις μέρες, εγώ», λέει «Σήμερα το πρωί χάθηκα». Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω για τα δύο αυτά θεματάκια, γιατί μας απασχόλησαν, γιατί μας πραγματικά ήμασταν με σφιγμένα στομάχια και χαλασμένο το είναι μας την Παρασκευή. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που σήμερα καμιά 100.000 υποψήφοι μπαίνουν στη μάχη των Παναλλαδικών, σε μια χρονιά πολύ περίεργη, σε μια χρονιά με ιδιομορφίες, μια χρονιά που τους έβγαλε από το πρόγραμμά τους, που υπήρξε τρομερή αναστάτωση, σταματήσαν τα μαθήματα, ο κορονοϊός, οι πανδημίες, οι δουλειές των γονιών, όλα παίζουν ρόλο μέσα σε ένα σπίτι, πώς διαταράσσει τη ηρεμία. Είχαν βέβαια περισσότερο χρόνο με τα μαθήματα σταματημένα, είχαν λίγο χρόνο παραπάνω για επαναλήψεις. Όσοι θυμάστε τη χρονιά εκείνη των Παναλλαδικών, ψάχναμε ευκαιρίες για να διαβάσουμε. Καλή επιτυχία στα παιδιά με όλη μου την ψυχή, λοιπόν, αλλά και στους γονείς, ηρεμία, αγάπη στα παιδιά, ό,τι και να γίνει. Κανενός στο μέλλον δεν κρίθηκε επειδή πέρασε Παναλλαδικές ή όχι. Έχουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες παραδείγματα. Έτσι, και όποιος δεν μπήκε από την πρώτη, μπορεί να μπει τη δεύτερη, μπορεί να μην είναι της μοίρας του να πάει τέτοια καλά στο πανεπιστήμιο. Άρα, στα παιδιά, μην τα φορτίστε με περισσότερο άγχος. Δώστε τους αγάπη, δώστε τους μια αγκαλιά πριν πάνε. Άντε, διάβασες, ναι. Μια χαρά θα πας. Φοβάσαι τίποτα, εδώ είμαι εγώ. Και ο πατέρας και η μητέρα, δίπλα σου, ό,τι και να κάνεις. Εμείς χαιρόμαστε που ήρθε αυτή η στιγμή. Σε ευχαριστούμε που κατάλαβες ότι είναι μια ιδιαίτερη χρονιά και έδωσε τα πάντα. Και πήγαινε, μην φοβάσαι τίποτα. Τώρα, αν διάβασες, όχι. Τότε τι φοβάσαι, μου δεν γράψεις αφού δεν διάβασες. Οπότε είναι win-win situation. Θα μου πεις τι θα γίνει άμα το παιδί διάβασε και μπλοκάρει και αγχωθεί και δεν θυμηθεί και. Εντάξει. Την άλλη φορά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν χάθηκε. Έτσι. Κυρίως η αντίδραση μετά, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, από τον γονιό είναι πολύ σημαντική. Τώρα, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να πω καλό κουράγιο Γιώσιπ Μίσιτς. Καλό κουράγιο στην μάχη που έχεις να δώσεις. Μην με ρωτάτε παραπάνω πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι για να βγάλουν μέχρι και ανακοινώσεις οι αντίπαλοι, και μπράβο τους, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και όμορφο και πρέπει να γίνεται, και το λέω και για τον συμπολίτη και για τον Άρη, δεν έχω θέματα, αλλά και για όλη την ποδοσφαιρική κοινωνία που με μηνύματα, με ποσταρίσματα, με αναρτήσεις στο διαδίκτυο έδωσε κουράγιο στο Μίσιτς. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα διάστρεμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια κάκωση αυτή η κίστη εκεί στη βουβονική χώρα και ότι έχει να δώσει έναν αγώνα. Αυτός ο υπέροχος τύπος, διότι πέρα από το ότι είναι παικτάρα, πέρα από το ότι φέτος στη μετριότητα της ομάδας αυτός τράβηξε το κουπί με τις κάθετες, ο Mr. Vertical, με τις ατελείωτες πάσεις του, με τα τρεξίματά του, με τα υπέροχα γκολ του όποτε σκόραρε, είναι ένας ποδοσφαιριστής πάνω στον οποίο και γύρω από τον οποίο πρέπει να χτιστεί ο ΠΑΟΚ της επόμενης τριετίας, αφού αυτός, όπως φαίνεται, τώρα θέλετε τώρα, θέλετε σε λίγο, θέλετε αυτό είναι και υποκειμενικό, κλείνει ένας κύκλος για κάποιους από τους ποδοσφαιριστές, κλείνει ένας κύκλος τριετίας και θα πρέπει να βασιστούμε και σε πιο φρέσκα πόδια και ελπίζουμε ο Μίσιτς να ξεπεράσει γρήγορα την περιπέτεια, να πάνε όλα καλά στο χειρουργείο, να αφαιρεθεί ό,τι είναι να αφαιρεθεί και να γυρίσει υγιής πίσω. Είναι οι προσευχές μας και το μυαλό μας είναι μαζί του. Αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω για το Μίσιτς που, όπως λένε και όλοι όσοι
συναναστρέφονται τον Κροάτι, πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί. Για έναν εξαιρετικό τύπο, έναν υπέροχο χαρακτήρα. Τελειώσαμε με τα διάφορα που ήθελα να πω και τα είχα στην, στο μυαλό μου να τα πω, να μην τα ξεχάσω. Πάμε στο μάτς του Σαββάτου. Η ομάδα έβγαλε αντίδραση, δεν περιμένετε εμένα για να το πω, το είδατε, η εμφάνιση δεν είχε καμία σχέση με την εμφάνιση της προηγούμενης αγωνιστικής, πρώτης αγωνιστικής των play-off με τον Γαύρο μέσα εδώ. Βέβαια ήταν και αντίστοιχα και ο αντίπαλος που ήταν χαμηλότερης δυναμικότητας, όμως δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το ότι αυτό το οποίο φωνάζαμε πριν από το match, ότι πρέπει παίκτες να βγάλουν αντίδραση, πρέπει να δούμε ένα άλλο πρόσωπο τελείως, το είδαμε. Τώρα το ότι η μπάλα δεν πήγε έστω και μία φορά από τις 5-6 κραυγαλαίες ευκαιρίες, δεν είναι ότι ήταν ένα σούτ από τα 50 μέτρα που δεν μπήκε, μιλάμε για τελείωτα τετατέτ, ο Διούδης ως γνωστόν πάντα με εμάς του βγαίνει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Okay. Όπως επίσης διαφωνώ με αυτούς οι οποίοι εκεί που το βλέπαμε, άντε ρε Διούδη και αυτά, ο Διούδης παιδιά, αυτή είναι η δουλειά του, τι, αυτό θα κάνει. Τώρα το της άλλα μάτς μπορεί να τα τρώει ας πούμε εύκολα και να μην έχει ίδιο πάθος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι απέναντι υπάρχει τερματοφύλακας που θέλει να έχει καλή εμφάνιση με εμάς. Τελείως, δε, τελειώνει αυτό, βάζουμε τελεία, πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν ότι η ομάδα έβγαλε αντίδραση, έδειξε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Υπήρξαν πάρα πολλές ευκαιρίες που μία από αυτές, αν γινόταν γκολ, θα είχαμε πάρει τους 3 βαθμούς. Διαφωνώ οριζοντίως, καθέτος, διαγωνίως, πάντα το όπως θέλετε, πλαγίως, να πούμε ορθίως, με αυτούς οι οποίοι από χθες λένε ότι τον πέρασε η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία. Λυπάμαι πάρα πολύ, η ΑΕΚ τον πέρασε αν μείνουν αυτοί οι μείον 7 βαθμοί. Η ΑΕΚ μας έβλεπε με το ματοκιάλι. Η ΑΕΚ μας πέρασε έναν πόντο αν έχουν μείνει μείον 7. Δεν είδα πουθενά αστερίσκο. Έτσι. Το ανέφεραν μόνο ο Κώστας και ο Σταύρος χθες το βράδυ στην εκπομπή του Open, το οποίο Open στη βαθμολογία επίσης δεν ανέφερε ούτε έναν αστερίσκο. Και ο Βέργης προσπαθούσε να μας πείσει ότι η ΑΕΚ είναι ανώτερη από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί αυτή τη στιγμή να δείχνει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, αλλά γενικά η ΑΕΚ που έβλεπε την πλάτη μας να πούμε με τα κιάλια όλη τη σεζόν και δεν μας είχε κερδίσει ποτέ. Πού είναι καλύτερη η ΑΕΚ που έχει να με κερδίσει ας πούμε 3 χρόνια και. Το καταλαβαίνω γιατί από χθες, καλά πέρα από τα αποθεωτικά για τον Ολυμπιακό που σουκαριστικά δεν το περίμενε κανένας, κέρδισε τον Άρη. Πάμε παρακάτω, λέω ότι βλέπω μια φοβερή διάθεση σε Ντονάτη, σε Ντονίσια, σε Ντονένια. Να τα αστέρια, να αυτά, να η ΑΕΚΑΡΑ, να έτσι. Γιατί ρε παιδιά, γιατί. Γιατί δεν λέτε ότι η ΑΕΚ βρέθηκε εκεί επειδή αφαιρέθηκαν για μία ακόμα χρονιά πολλωστή 7 βαθμούς έτσι για να τερτύπει από μία στημένη επιτροπή για το τίποτα. Από τους αρκούδιδες και από τις μαρούπες για κάτι γηπεδάκια για έναν μακριανιψιό. Ε? Δεν αναφέρεται πουθενά, το απλά πέρασε η ΑΕΚ λέει. Πέρασε η ΑΕΚ. Γιατί? Είμαι μείον 7. Γι' αυτό, αλλιώς. Πού? Γιατί ρε παιδιά δεν το λέτε? Ψάχνω σήμερα στα site να δω το πρωί. Πουθενά. Μούγκα. Μόκο. Κουκούλα. Χλαπ. Το καταπίνουμε. Και η ΑΕΚΑΡΑ σε εντώνει. Άντε ρε παιδιά. Αλήθεια η ΑΕΚΑΡΑ σε εντώνει. Που δεν με έφτανε ούτε με το κιάλι, με έβλεπα μακριά με το τηλεσκόπιο. Αλλά, έτσι συμφέρει, να φτιάξουμε κλιματάκι. Πάω πάλι στο μάτς. Άλλος πάω εκείνο όταν παίζει ο Πέλκας, το έχουμε πει, τον εξέθεσε τον προπονητή του, ξεκάθαρα. Εγώ έτσι θέλω να βλέπω έναν παίκτη που έχει μείνει στον πάγκο. Όταν επιστρέφει μέσα, είναι σαν να του λέει: ορίστε, να τι έκανες με τον Γαύρο που είχες που ήμασταν αργοί και προβλέψιμοι. Να, δες!
Γι' αυτό γουστάρω αυτή την αντίδραση. Και είπαμε και άλλη φορά. Υπάρχουν 3-4 παιδιά μέσα στην ομάδα που δεν χρειάζεται όχι εκπομπές να ακούσουν, όχι site να διαβάσουν, όχι μηνύματα να δουν, όχι, δεν χρειάζεται τίποτα. Νιώθουν, καταλαβαίνουν. Και όταν έχουν κάτι μεγάλο κάνει, πόσο μεγάλο είναι αυτό που έχουν κάνει, και όταν έχουν κάτι μικρό κάνει, έχουν κάνει μια γκέλα ή μια κέντα ή είναι για κάποιο πράγμα υπόλογοι ή δεν είναι σωστοί ή δεν είναι εντάξει, το καταλαβαίνουν πριν τους το πούμε εμείς. Γιατί νιώθουν πραγματικά ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας είναι ένας από αυτούς. Και εχθές, προχθές με το που ξεκινάει το μάτς, δεν χρειάζεται να δούμε πάνω από 5 λεπτά. Μέχρι και ο Μπίσεσβαρ ήταν ελαφρώς βελτιωμένος. Ελαφρώς. Και ο Λάμπρου που μπήκε, έτρεξε, πάσχισε, μόχθησε, έβαλε ταχύτητα ρε παιδί μου μέσα. Έδειξε ότι υπάρχει μια, υπάρχει παλμός η ομάδα. Έδειξε ότι υπάρχει σφιγμός, ότι δεν είναι νεκρή. Δεν γίνεται να μην σταθώ σε ένα παλικάρι που έχει ακούσει τα διάφορα. Θες είναι ο σωματότυπός του. Θες ότι εμείς περιμέναμε ότι πρέπει να περνάει την μπάλα από τον κόλο της Βελόνας, ας πούμε, για να κάνει 35 μπαλιές ή να βάζει γκολ από κόρνερ. Μιλάω φυσικά για τον Εσίτη. Ο οποίος προχθές, μία λέξη μπορώ να πω εγώ παιδιά, συγκινητικός. Ούτε φίλος μου είναι, ούτε λέω ότι έχω εξάρι δημιουργικό που μπορεί να κάνει παιχνίδι, ας πούμε, είναι Κράμα, Τσίμιροτ, Νομπόα, Νάτχο, όλα αυτά μαζί και Πάμπλο Γκαρσία. Δεν είναι. Όμως ο άνθρωπος ποτέ δεν είπε ότι είναι. Αυτό ήταν πάντα ένα καθαρό εξάρι με αμυντικό προσανατολισμό. Όμως δεν άφησε μία διεκδίκηση να μην πάει με πάθος πάνω στην μπάλα. Τους έκοψε πάρα πολλές φορές. Και είδα έναν άνθρωπο που πραγματικά πασχίζει να δείξει ότι ρε παιδιά, είμαι κι εγώ εδώ και σε συγκεκριμένα παιχνίδια μπορώ με το πάθος μου, με την αυταπάρνηση που δείχνω, με τη δύναμη που πηγαίνω πάνω στις φάσεις, με τα σωματικά προσόντα, με. Και δεν είναι και άμπαλος τελείως. Δηλαδή έβγαλε και κάποιες μπαλιές ο άνθρωπος. Μόνο εμείς έχουμε αυτή την παιδιά, αυτό το χουί, να απαξιώνουμε τους ποδοσφαιριστές μας. Μόνο εμείς. Αντίστοιχα αν είχε ο Γάβρος, ο Βάζελος ή Χάρτη ένα τέτοιο παίχτη, το θορυκτό, το βουνό, δεν περνάει τίποτα, ο γίγαντας, το πράσινο μήλιο, έτσι ο αλλιώς. Το ξαναλέω, εγώ δεν λέω ότι είναι το δημιουργικό χαφ πάνω στον οποίο θα στηρίξεις το build-up που λένε και στα χωριά μας, να δημιουργήσεις φάσεις για να ξεκινήσεις το παιχνίδι. Όχι! Αλλά μόνοι μας να ευτελίζουμε τους παίκτες μας. Μια μερίδα εννοώ. Μόνοι μας να απαξιώσουμε. Αυτό ο Εσίτη είναι αυτό ρε παιδιά. Έντιμος. Κύριε, περιμένεις από μένα. Δεν είμαι δεκάρι. Δεν είμαι Μίσιτς. Έτσι. Δεν είμαι. Ούτε Μαουρίσιο. Είμαι ένα έξι. Ίσως παλαιά σκοπής. Αλλά για να με περάσει ο άλλος θα ματώσει. Και επίσης άμα του γίνω βδέλα δίπλα στο τέλος θα του πάρω την μπάλα ρε παιδί μου. Έτσι. Αυτό είδα εγώ. Ούτε λέω ότι δεν χρειαζόμαστε άλλο εξάρι. Να είμαστε ξεκάθαροι, να είμαστε εξηγημένοι, παιδιά. Όμως θα ήμουν εμπαθής αν δεν έλεγα ότι προχθές ήταν συγκινητικός. Και σε συγκεκριμένα παιχνίδια, αφού τώρα δεν έχω ούτε Αγκούστο, δεν έχω ούτε Μίσιτς για πολύ καιρό, θα χρειαστεί ίσως και αυτός. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Βέρμπλουμ. Και αν μπορεί να μπει να βοηθήσει αφού μείναμε άλλη μια λύση, πολύ σημαντική, έτσι. Μεγάλο πλήγμα του Μίσιτς. Τεράστιο. Φεύγω λοιπόν για να πάω στο διάλειμμα λέγοντας το εξής. Είδα αντίδραση από την ομάδα. Είδα σφιγμό. Και αν παίζουν έτσι, θα πάει μπάλα μέσα. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε Πρίγιοβιτς. Ούτε ο Λιμνιός είναι Πρίγιοβιτς, ούτε ο Πέλκας είναι, ούτε ο Μπίσεσβαρ, ούτε ο Ακπομ. Κανένας δεν είναι Πρίγιοβιτς. Το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, έχει τα δικά του χαρίσματα. Ναι, άλλος ταχύτητα, άλλος έκρηξη, άλλος τη μακρινή παλιά, άλλος το πάθος, το άλλο, οτιδήποτε.
Πρίγιο δεν έχω. Τέλος. Να, τι θέλετε δηλαδή, να πούμε κάτι που δεν ισχύει. Στις 6 ευκαιρίες δεν μπόρεσα να κάνω γκολ, καμία από τις 6. Καμία. Πιθανόν ο Κοτσίδας στις 2 τη μία να την έκανε γκολ. Εδώ τώρα χρειάστηκα 5-6 φορές, αλλά καμία από αυτές δεν μπόρεσα να βρω στόχο. Και δεν μιλάω συγκεκριμένα τώρα ντε και καλά για τον Μπρίγιοβιτς, που θα μπορούσαμε δηλαδή, αλλά η ομάδα χρειάζεται έναν παστελωτή. Εκεί που βλέπαμε στην Τούμπα το καφέ, το μάτς, αυτό συζητούσαμε μεταξύ μας. Ότι δεν ξέρω τι σχεδιασμό έχουν, δεν ξέρω τι ο καινούριος, ο Γερμανός, ο Ρέμπε, τι έχει στο μυαλό του και τι είδε και τι βλέπει κτλ. Αλλά νομίζω ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να δούμε είναι ένας που να παστελώνει. Ένας που να είναι αυτή η δουλειά του. Έκαστος, εφό ετάχθη. Ο Λιμιός δεν το έχει τον γκολ. Έχει ταχύτητα το παιδί, έχει έκρηξη, παλεύει, ναι, συγκλίνει, ναι, αυτά. Τη στιγμή που έπρεπε δεν. Ο Πέλκας επίσης μπορεί να σκοράρει κάποια γκολ. Δεν είναι αυτή η δουλειά του. Δεν είναι ο σκόρερ. Δεν είναι ο center for. Και εκεί στο τέταρτετ καταλαβαίνουμε τι πάει να κάνει, να την περάσει κάτω από τα πόδια. Τερματοφύλακα δεν του πετυχαίνει αυτό. Πιθανόν αν ήταν άλλος, πάρε στο γάμα απέναντι, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Στο ρόλο του μικρού λούστρου, ο Μπρατ Πιτ, φιλική συμμετοχή. Λέω εγώ τώρα. Αλλά βλέπετε ότι είναι και το ψυχολογικό στη μέση, δηλαδή όταν όλα πάνε καλά, ακόμα και η τύχη είναι μαζί σου. Δηλαδή, πέρσι ας πούμε, με την άβρα που υπήρχε, με την καλή ψυχολογία, με όλα, σίγουρα ένα από αυτά θα είχε μπει. Τώρα χτυπούσε σε κολομέρια, έπεφτε άλλος από εδώ, από εκεί, στην πλάτη, έτσι αλλιώς. Σε κάποιες φάσεις δηλαδή, λες, δεν μπαίνει με τίποτα ρε παιδί μου. Δηλαδή, πιθανόν πέρσι, του Μπίσεσβαρ στο τρίτο λεπτό, να πήγαινε μέσα εκεί που η μπάλα έκλειψε και πήγε. Στο τρίτο. Και στο καπάκι του Λιμιού, να μπαινε. Ή του Πέλκα, θα πρέπει να περνούσε. Λέω τώρα. Αυτά. Ο Αντρέ δεν έχει κάτι σοβαρό. Έδινε οδηγίες όρθιος με πάγο στο πόδι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον αρχηγό. Δεν χρειάζεται να πούμε. Δεν υπάρχει λόγος. Τώρα όφι. 8:30 το Σάββατο. Δεν υπάρχει περιθώριο για πολλά πολλά. Δεν υπάρχουν... Καταλαβαίνετε έτσι, γιατί μετά έχουμε τον ημιτελικό κυπέλου. Μετά έχουμε γαύρο κάτω. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Καμία ΑΕΚ δεν πέρασε. Αν ισχύει το μείον 7 έχει περάσει ένα βαθμό. Το ξαναλέω έτσι. Περιμένετε λίγο, να δούμε. Ας περιμένουμε ρε παιδιά. Και αν βγει η απόφαση τότε βεβαίως. Μαζί σας. Δεν θα μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Όμως τώρα σε αυτή τη φάση, γιατί δεν μπαίνει ένας αστερίσκος δίπλα. Δεν κατάλαβα. Πάντοτε δεν βάζανε ότι ο Τάδε έχει αφαίρεση τόσους βαθμούς. Ή ο Τάδε ξεκίνησε όπως πέρσι που πήραμε το ίδιο πρωτάθλημα, ξεκίνησε με μείον βαθμούς. Λέω εγώ τώρα. Αυτά. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Σακουλάρα με κρέατα κληρώνουμε. Υπέροχη και καταπληκτική. Σας θυμίζω δε ότι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη βρίσκεται πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης με την εγγύηση και τη σφραγίδα της νούμερο 1 οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, της Ελλάς Σέρβις, Ελλάς Ότο Σέρβις. 2310-47-43-12 και φανοπείο και βαφείο και καλύμπρες και τμήμα υγραεριοκίνησης και ελαστικών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές μεγάλες που υπάρχουν στην Ελλάδα και με αυτοκίνητο που σας δίνουν αν πρέπει να μείνει μέσα το αυτοκίνητο συνεργείο σας. Όλα αυτά πίσω, εκεί που είναι το Άβαλον, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Εδώ! 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 Όμορφα! Πάμε, πάμε γραμμές! Να μιλήσετε εσείς 2310-287-888 να βοσβήνουν τα λαμπιόνια. Έρχομαι ευθύς αμέσως. Θυμίζω
Κοφίνη, υπέροχο χώρο στον Εύωσμο, 25 Μαρτίου 79, με εξαιρετικά πιάτα από τον σεφ, ονομαστό σεφ Γιάννη Φιντάνη, με καταπληκτικά και χειροποίητα πράγματα εκεί στην περιοχή Εύωσμου, 25 Μαρτίου 79. Τηλέφωνο 231-6011-333. Ξαναλέω, 231-6011-333. Κοφίνη, τα πάντα σου δίνει. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Σαββάτο το μάτς ήταν για 3-0 τουλάχιστον έπρεπε να χρήσει. Τέλεια, 3-0. Παίξαμε βαράρα. Το κακό είναι ότι όταν βάζει του κατάλληλου παίκτες εκεί που πρέπει και παίζουμε αυτό το πάθος με τον Ολυμπιακό, θα τον είχαμε συντρίψει να πούμε. Αλλά το κακό ήταν ότι χάθηκε πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο και ουσία. Φυσικά. Φυσικά. Προχθές απλά δεν έμπαινε. Εντάξει, είναι και αυτό απόρρια Μίτσο κακής ψυχολογίας, νευρικότητας και ότι δεν υπάρχει παστελωτής. Και στο τέλος μπορεί να την πατούσαμε κιόλα στο τέλος. Φαντάζομαι. Δηλαδή που λένε όταν χάνεις πολλές ευκαιρίες, την πατάς στο τέλος. Δηλαδή ο νόμος του ποδοσφαίρου. Έτσι, έτσι, Μίτσο. Φαντάζομαι που ο Πασχαλάκης δεν ακούμπησε την μπάλα όλο το μάτς. Ήταν θεατής, έτσι. Το μόνο σίγουρο ήταν αυτό και ελπίζω από τώρα αυτό το ξεκίνημα, τώρα το Σαββάτο να το τελειώσουν το παιχνίδι από ημίχρονο. Και να συγκεντρωθούν με το κύπελλο του Ολυμπιακού, γιατί πρέπει να πάρουν ένα μάθημα περιποιημένο και μέσα. Την έχουν βγει πολύ χαϊ, με ένα στημένο, με μια τιμωρία. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει τιμωρία. Και ποιος θα πρέπει να τιμωρηθεί, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και να δούμε αν υπάρχει κάποια, τουλάχιστον κάποια δικαιοσύνη σε αυτό το πράγμα. Περιμένουμε να τιμωρηθούν, γιατί έχουν κάνει έσχη. Και κανένας δεν μιλάει για αυτά τώρα, γιατί ο πρωταθλητής, έτσι, ναι, ο αίτητος ναι, και αυτά. Ναι. Όλα μούγκα, βλέπεις. Μα έχουν το 80% των ΜΜΕ μαζί τους, Δημήτρη καλά, μου. Καλά, άσου να έτσι. Έχουν. Το θέμα είναι ουσία στο τέλος τι θα γίνει, να, γιατί φαίνεται η δικαιοσύνη πια είναι η πραγματικότητα. Περιμένουμε για όλες τις υποθέσεις, για όλα τα έσχη που έχουν γίνει. Για όλα. Όσα είπε η κυρία Σπανού και όλα τα υπόλοιπα. Αν ήταν σε εμάς αυτή η περίπτωση, θα ταξιδεύουμε για πολλές κατηγορίες. Όσο για τα άλλα με τα αστερίσκια, με την ΑΕΚ και το τέτοιο να πούμε, αυτό είναι πολύ καλό να ξέρεις για μας που κάνουν, γιατί έτσι βλέπουν και οι παίκτες τι γίνεται και σπορώνται περισσότερο και όταν θα έρθει η πελάτησα η ΑΕΚ θα πάρει τα ανάλογα τα μπαλάκια και θα είμαστε ευχαριστημένοι. Τώρα συγκεντρώσει με τον Όφη και μετά όλα τα λεφτά είναι μετά μέσα εκεί με τον Ολυμπιακό να το κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, ούτε σου πάλι να το κερδίσουμε το παιχνίδι, να προκληθούμε παλικά ρίσκια και να σηκώσουμε πάλι το κύπελλο και τέταρτη φορά στη συνέχεια. Και έτσι, αγοράκι μου. Ναι. Κάτι κατά εξαίρεση που άκουσα κάτι και δεν με άρεσε καθόλου. Στην προηγούμενη εκπομπή είπαν κάτι, δεν ξέρω αν την άκουσε καθόλου. Αναφέραν κάτι, λέει, γιατί υπογράψαν, λέει τώρα αυτοί, να μην αναφέρω καμία και μας κυνηγάνε, οι 300, κάτι για υποχρεωτικό εμβόλιο. Δεν ξέρω αν άκουσε κάτι. Δεν το άκουσα. Άκουγα μέχρι ένα σημείο τα παιδιά, αλλά ναι. Προφανώς το είπαν την ώρα που ήμουν απ' έξω. Δεν ξέρω. Ναι, υποχρεωτικό λέει το εμβόλιο. Λέει αυτό, ξέρετε, με και να μας σώσουν για τα κορονιό. Δεν ξέρω, Μίτσο. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Θα το δούμε και θα το ψάξουμε. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Κοίταξε το λιγάκι, αλλά δεν είναι καλά σημάδια αυτά. Το υποχρεωτικό. Γιατί σημαίνει ότι σε κάνει με το έτσι θέλω. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι σωστά πράγματα. Ας περιμένουμε να δούμε αν ισχύει. Εντάξει, Δημητράκη μου. Να μην ισχύει, βάλουμε και συγκλήρωση αν θέλει. Να σε βάλω, αδερφέ μου. Να σε βάλω. Να σε βάλω. Και μην βέβαιασαμε τίποτα. Τώρα ξεκινάει ο Πάου. Τελείωσε. Σε παρακαλώ. Ξεκινάμε, τώρα. Εννοείται, φίλε. Εννοείται. Τι να μάθουμε. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Τώρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω να το αλλάξουμε. Έτσι. Σίγουρα, μπροστά όμως υπάρχει. Είναι πολύ σημαντική η δεύτερη θέση. Έτσι είναι πολύ σημαντικό το κύπελο. Εγώ ακόμα την πρώτη πιστεύω. Άμα υπάρχει δικαιοσύνη στην Ευρώπη, πιστεύω ακόμα και την πρώτη. Γιατί μπορεί να βρεθούν ξαφνικά στα από το πουθενά και να λένε να η Ευρώπη μας ρίξαν, να μας κάνανε. Έγινε Μίτσο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Γιώργο! Άρα τρία πινόνια. Πρέπει οπωσδήποτε όταν έρθει εδώ να βρεθούμε, έτσι. Αλίμονο, αλίμονο. Λοιπόν, να σταθούμε στο παιχνίδι του Σαββάτου, όλα καλά. Δεν μ' άρεσε η αλλαγή τελευταία στιγμή να βάλει μέσα το Μαουρίτσιο. Ναι. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή όταν βγήκε ο Πέλκας, χρειαζόταν να μπει το Βραζιλιάνος για να μοιράσει καμία παλιά. Τέλος πάντων. Ναι. Ό,τι γίνει, έγινε. Να πάμε τώρα σε αυτό που είπες και ειδικά στο κανάλι το δικό μας, το θεωρώ δικό μας, το Open. Κύριε Γιώργιο Σαββίδη, καθαρίστε ορισμένους μέσα από το κανάλι αυτό. Ειδικά τον τύπο ο οποίος
έχει την αθλητική εκπομπή το Σαββατοκύριακο το πρωί, μία η ώρα, μία μισή ώρα. Όταν κάποτε ήταν στο Sky, δεν το ξεχνάω, Κωστή μου. Ναι. Όταν τραυματίστηκε ο Ίβιτς, μίλησε με ειρωνία για δέστε, τον βάλαν και στο καροτσάκι, τι πράγματα είναι αυτά και τι, ναι, και τι και τι. Και ένας άλλος ακόμη, ο οποίος δεν μπορώ να θυμηθώ τα ονόματα τους, στο Open, ο οποίος μιλάει με τα χειρότερα λόγια, μιλούσε με τα χειρότερα λόγια, δεν είναι στο Sky. Καθαρίσε τους αυτούς. Πετάξτε ορισμένους από την αθλητική εκπομπή του Open, οι οποίοι μιλούσανε με τα χειρότερα λόγια για την αγαπημένη μας ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, Κώστα. Δεν γίνεται. Όχι εγώ να το φωνάψω εγώ. Πάρα πολύ. Θυμάσαι πέρσι πόσες φορές φωνάζαμε και λέγαμε βάλτε έναν, δυο ανθρώπους εκεί. Ευτυχώς που βγαίνει ο Βασιλόπουλος με τον Γκόλκα και λένε αυτά που θα λέγαμε εμείς, έτσι. Γιατί και χθες πάλι το θέμα με τους σημείων 7 δεν το αναφέρει πουθενά. Καθίστε ρε παιδιά. Στη βαθμολογία, συγγνώμη, δεν πρέπει να υπάρχει ένας αστερίσκος εκεί. Πέρασε η ΑΕΚ και να αποθεώνει ο Βέργης την ΑΕΚ και να η ΑΕΚ και να η ΑΕΚΑΡΑ και να έτσι κι αλλιώς. Κάτσε ρε φίλε, με συγγνώμη λίγο. Τουλάχιστον ένα αστερίσκο, δηλαδή αν δεν το λέγανε και οι δύο δικοί μας από εδώ πάνω, δεν υπήρχε, θα περνούσε έτσι χθες όλα μια χαρά. Πέρασε η ΑΕΚ, αυτά, ο ΠΑΟΚ που δεν είναι καλός, δεκτά όλα. Εμείς πρώτοι κάναμε την αυτοκριτική μας. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα αυτομαστιγωνόμασταν, αδερφέ. Γιατί είμαστε κακοί με τον Ολυμπιακό, γιατί δώσαμε πάτημα να βγάλουν γλώσσα. Βεβαίως. Άλλο όμως το ένα, άλλο το άλλο, ρε Γιώργο. Συγγνώμη. Όχι έτσι είναι, ρε Κώστα. Να τους πετάξει, τελείωσε να πούμε. Το αφεντικό αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Καθάρισε τον έναν, πέταξε τον άλλον. Έτσι. Όχι, λέω ότι τι βλέπω. Συγγνώμη, εμείς σαν Κροάτες έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε το παραπάνω μας. Τελείωσε. Το θεωρούμε το Open ότι είναι το δικό μας κανάλι. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε καμία ανταπόκριση. Τελείωσε. Έγινε, Γιώργη. Αυτά, μου. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Παρακαλώ. Πέσαμε. Πάμε εδώ. Καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε. Ναι. Τι ήταν αυτό που είσαι ο Κωστής, που είσαι ο Βάζελ, ο ΠΑΟΚ το Σαββατό. Κωστή. Πάθος εκεί φυσικά, φίλε. Αυτό που... Τουλάχιστον... Είχε στυλ καλοκαιρινό, δηλαδή 4-4-2, αυτό που ήθελε να παίξει ο Φερέιρα από την αρχή. Μα δεν νομίζω, όμως... δεν νομίζω ότι ήταν 4-4-2 αυτό. Κωστή, είχε τέτοιο στυλ, εγώ αυτό δηλαδή ένας, να βλέπω. Πάλι ένας ήταν μπροστά, ο Πέλκας ήταν στα χαβ, δεν ήταν δεύτερος επιθετικός. Είχε και τον Πέλκα απλά, από πίσω, Κωστή. Απλά θα σου πω το εξής, γιατί μπορεί να λέμε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Ο Πέλκας, έτσι κι αλλιώς, έχει αυτή την ροπή, να την πω, έχει αυτή την τάση, έχει αυτό το ταλέντο να συγκλίνει, να πατάει αυτό, περιοχή. Αυτό, θυμηθείτε, πίσω, ναι. Έτσι, θυμηθείτε λίγο το γκολ του Ακπομ στον τελικό κυπέλου. Έτσι, ο Πέλκας πατάει περιοχή κανονικά σαν ένα δεύτερο φορ. Τώρα αν αυτό είναι 4-4-2 ή 4-2-3-1, έτσι. Πάντως άλλος ΠΑΟΚ είναι με Πέλκα, παιδιά, στο 10. Είναι απλό, δεν έχει... Τουλάχιστον έτσι βλέπουμε την ομάδα ότι δεν έχει τους παίχτες να υποστηρίξει αυτό που θέλει να κάνει ο προπονητής. Την εκρηκτικότητα, όπως λες και εσύ, τα τελειώματα που λείπει εκεί πέρα, πόσες φορές θα το πούμε ξανά και ξανά ένας. Όπως ήταν ο Πρεγιοβίτς, δηλαδή, ένας παίχτης που ήρθε η μπάλα, μπήκε γκολ, τελειώνουμε. Αυτό δεν το έχει, τουλάχιστον τα τελευταία μάτς. Ευκαιρίες κάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει όμως έναν... όπως λες και εσύ εκεί πέρα, να έρθει η μπάλα και να μπει στο πλεχτό αμέσως. Κάνει ο Σφεντέρσκι τη δουλειά του, κάνει και ο Ακμομ τη δική του δουλειά, αλλά σαν τον άλλον που είχαμε δεν είναι όμως κανένας. Δυστυχώς. Πρέπει να έχει έναν τέτοιο παίχτη ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και αν ο Λιμιός είχε και τα γκολ, θα ήταν στην Μπαρτσελόνα, παιδιά, στην Ίντερ, στην Γιουβέντους, σε όλες αυτές τις ομάδες. Θέλει ανανέωση όπως και να το κάνουμε. Όσο αφορά, Κωστή, για το κοριτσάκι που είπες, δυστυχώς, φίλε, όταν ακούνε ποινές, γιατί ο άλλος ήταν παιδεραστής
είχε δικαστεί για πόσα χρόνια και στα 6, 16 δεν θυμάμαι τώρα, βγήκε έξω και κυκλοφορεί. Τον ξαναπήραν μέσα και ξαναβγήκε έξω. Δεν νομίζω να αλλάζει κάτι. Και όσο για το Βιτριόλι τώρα βγήκαν υποθέσεις, έτσι. Την άλλη να λέει την είχε κάψει κάποιος. Δεν θυμάμαι πού, στην Αμερική τώρα. Και ήταν σε 8 χρόνια έξω. Μάλιστα. Γι' αυτό, δεν αλλάξουν, να έχει πιο σκληρές, όπως είπες και εσύ. Ο επόμενος θα πρέπει να το σκεφτεί. Εδώ την άλλη, την καημένη, την καθαρίστρια, την άλλη φορά, πώς τη λέγανε, την κοπέλα, δεν την καταστρέψανε. Τέλος πάντων. Γι' αυτό σου λέω, Κωστή, θα πρέπει να έχει μεγαλύτερες φινές, όπως είπες. Όσο για τον ΠΑΟΚ, για να τελειώνουμε, να πάρουμε τα μάτς, ειδικά τώρα το Σάββατο, και ό,τι άλλο επέμεινε, να δείξουμε ψυχή και στα άλλα μάτς. Και στο τέλος θα δούμε τι. Να ηρεμήσει λίγο και ο κόσμος. Και κάτι τελευταίο, διαβάζω παντού για προπονητές, για παίχτες και τα λοιπά. Ο Ρέμπε θα αποφασίσει, παιδιά. Έγινε, Μανώλο! Έγινε, Τσουκλίδα! Ας δεν βάλω και συγκλήρωση και να δώσω κάτι χαιρετήματα προς Ολλανδία μεριά. Έγινε, Τσουκλίδα! Σε χαιρετώ! Bye! Πάμε, εδώ! Ναι, καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς τον! Καλώς τον, παιδί! Καλή εβδομάδα! Καλή εβδομάδα! Καλώς τον Χρήστο! Κωστή μου! Ναι! Μόνο ένα πράγμα θα πω, αυτό που είπαμε και το Σάββατο όταν μάθαμε αυτή την πολύ ευχάριστη είδηση για την μικρούλα τη Μαρκέλα, ότι αυτό για το οποίο κατηγορούν τη Θεσσαλονίκη ως επαρχαιωτισμό και ότι είμαστε ένα μεγάλο χωριό, είναι το μεγάλο της ακόμη πλεονέκτημα που την κρατάει ανθρώπινη σε όλο αυτό το συρφετό που ζούμε. Ακριβώς. Γιατί είμαστε αυτό ακόμα... το πολιτάκι ίσως αν ήταν στην Αθήνα να μην το βρίσκανε δεν ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η τρομακτική κινητοποίηση του κόσμου, επειδή εδώ στη Θεσσαλονίκη γειτονιά, τα παιδιά τα θεωρούν όλα δικά μας. Γειτονιά. Γιατί τα παιδιά και των άλλων είναι δικά μας. Φυσικά. Δεν κοιτάμε μόνο το δικό μας. Και επειδή σκεφτόμαστε ότι αυτό το πράγμα που συνέβη σε αυτό το κοριτσάκι θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή σε εμάς, και επειδή βλέπουμε ότι ανά τον κόσμο υπάρχει μια τάση από όλους τους κυβερνώντες και όλους αυτούς που ρυθμίζουν να πέφτουν τα όρια ηλικίας της παιδεραστίας, να θεωρείται πλέον με συνένεση του παιδιού στα 12 ή στα 14 ή χιλιάδιο άλλα, οι άνθρωποι που κάνουν το χιούμα, υπάρχουν κόμματα στην Ευρώπη, έτσι, παιδόφιλων κτλ. Και αν τους εκτελέσουν επιτόπου, τους αφήνουν να μπαίνουν και στη Βουλή κτλ. Πρέπει να μην αφήσουμε να ξεχαστεί, γιατί διάβασα κάπου, εντάξει, λέει, αφήστε το τώρα να ξεχαστεί. Όχι, δεν θα ξεχαστεί, το καθόλου. Θα το αφήσουμε, εννοείται. Καθόλου. Αλλά αν αυτή η ρουφιάνα δεν βρεθεί, πρέπει να γίνει, Κωστή μου, ένας στόχος. Όσοι άνθρωποι έχουν στόχο να πάρουν παιδάκια να για οποιοδήποτε σκοπό, για όργανα, για παιδεραστία, για... Μέσα για πάντα, φίλε. Μέσα για πάντα. Ούτε σε Σαββατοκύριακα. Να μην πω τίποτα πιο χοντρό. Άστο, εντάξει, δεν χρειάζεται. Όσοι τρώμε ισόβια και βγαίνουμε σε 4 χρόνια ή σε 5, έχουμε λέω, λοιπόν, καλή ιστορία, διαγωγή κτλ. Η ιστορία μπορεί να τέλειωσε εσίως για το κοριτσάκι που θα έχει πάντα να θυμάται και πάντοτε αυτό θα την στοιχιώνει, να το ξέρετε. Δεν γίνεται. Δεν είναι κάτι που το ξεχνάς. Αλλά λέω εννοείται ότι με κυνήγι όχι μόνο την τύπησα που το έκλεψε το παιδί, όλοι, αλλά και αυτόν ο οποίος ήταν από πίσω και αυτοί που τη βάλανε, διότι αυτή δεν νομίζω ότι μόνη της κατέβηκε να πάρει το παιδί, έτσι, προφανώς. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Λοιπόν. Πρέπει αυτό το πράγμα να τελειώνει. Και αυτό έτσι, καλά λέμε και τα καλά αυτής της πόλης, την οποία την έχουμε πάντα για να την λέμε ακριβώς, πόσο πλεξική είναι ακριβώς, και πόσο γι' αυτό συμπλεγματική και τα λοιπά. Μα περιμένουν, περιμένουν πάντοτε να δουν ένα αρνητικό, έχουμε και αρνητικά ρε, ναι. Τι να κάνουμε. Αρνητικά, βέβαια. Εδώ όμως χάθηκε ένα παιδί, και όλοι σαν να ήταν το δικό μας παιδί αντιδράσαμε, όλοι. Έτσι απλά, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πολύ δυναμικά, δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκαν κιόλας, δεν το παίζουν. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Περισσότερο αναφορές και τα λοιπά. Ναι. Περισσότερο το διαδίκτυο. Έχουμε κάνα 2 ώρες την ημέρα για το Βιτριόλι και τα λοιπά. Γιατί είναι ερωτική ανηδηλία και αυτά πουλάνε. Κατάλαβες. Okay. Αυτό είναι το ξεφυλίκι. Πώς τη λέγανε την καθαρίστρια, Κούνεβα. Κουλίεβα, νομίζω. Κουλίεβα, Κούνεβα είναι ηθοποιό. Ναι. Τέλος πάντων, κάτι σε τέτοιο. Έτσι, και εκεί δεν είναι. Εκεί απλά δεν ήταν. Δεν είχε αντιζηλία, δεν ήταν. Ναι, γιατί η κυρία ήταν για εργατικούς λόγους, γιατί ήταν πολύ δυναμική στον τομέα της και φρόντισαν να την τιμωρήσουν. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας. Στα δικά μας, πρώτα απ' όλα, για να πω τον κύριο Γιώργο ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, να μην πω όλοι, είναι, όχι όλοι, εντάξει να μην υπερβάλλουμε, από αυτούς εδώ όμως που ανέφερε και τα λοιπά, είναι σαν τα jukebox, κύριε Γιώργο. Ανάλογα με το κέρμα που θα ρίξεις, θα πούν και το ανάλογο τραγούδι.
Και πολλοί από αυτούς που κάποτε εκθίαζαν τον ΠΑΟΚ ή θα τον εκθιάσουν κατά το μέλλον είναι από αυτούς που τον μισούν και τον υποβίβαζαν με κάθε ευκαιρία και θα το ξανακάνουν αν χρειαστεί. Εμείς πρέπει να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο καθένας και ποια είναι η διαδρομή του για να ξέρουμε και να τον κατατάσσουμε ανάλογα. Να μην ξεχνάμε ότι επειδή έτυχε και πέρασε από το Open. Δηλαδή ο Βέργης είναι γνωστός ότι έχει κάνει. Γιατί αν ξεχάσουμε, δηλαδή τώρα θα αλλάξουμε, εντάξει. Πουλάει εκδούλευση στον Τίγρη γιατί η εφημερίδα η οποία εργάζεται είναι, εξαρτάται από το, από το κύριο Τίγρη. Το θέμα είναι, Κωστή μου, η ομάδα μας ότι είχε ακόμη μια τεράστια απουσία. Μια τεράστια δηλαδή και εύχομαι τα περαστικά στο Γιώζικ Μίσης ό,τι καλύτερο για αυτή την οικογένειά του. Την περιπέτεια. Είναι εξωπραγματικό αυτό που συμβαίνει φέτος στην ομάδα μας. Λες και έχουμε φάει κατάρα. Λες και πραγματικά, λες και είναι μια κατάρα. Παιδιά, άμα βάλετε γιατί, να δείτε. Πούμε, είναι η ίδια ομάδα, λέει με πέρυσι. Ποια ίδια ομάδα. Πλέον δεν είναι, τι ίδια. Μόνο η ίδια ομάδα δεν ο είναι. Κρέσπο, δηλαδή, πρόσεξε. Δεις... Ο Κρέσπο βαρύ τραυματισμό. Ο Βαρέλα βαρύ τραυματισμό. Ο Ζαμπά βαρύ τραυματισμό. Ο Αγκούστο βαρύ τραυματισμό. Ο Μίση βαρύ τραυματισμό. Δηλαδή σου λέω 5-6 οι οποίοι ήταν, δεν είναι έχει τώρα. Τα δύο χαφ που ήταν βασικά. Έχει σε πολλά. Δύο επίση κολόνε. Γύρισαν από βαρύ τραυματισμό ο Μαουρίσιο και ο Αντρέ και δεν έχουν συνέλθει ποτέ ολοκληρωτικά και πλήρως από αυτό το τραυματισμό. Έναν παίκτη που προσοκλήρωσε στο Βέρμπλουμ δεν τον είδες ποτέ. Ακριβώς. Απλά ένα πράγμα μόνο θα πω. Ενώ η ομάδα στήθηκε πάρα πολύ ωραία και πήγε πάρα πολύ καλά και έχει και τρομαρή ένταση. Οπότε αυτό που λέγαμε ότι παίξτε και δεν πειράζει, ας μην κερδίσετε, γιατί δεν είμαστε άδικοι. Ποδόσφαιρο η μπάλα μπορεί να μπει. Μόνο μία απορία έχω για τον προπονητή. Αφού η ομάδα φαινόταν ότι είχε τεράστιο πρόβλημα στο να σκοράρει, η αλλαγή, το να βγάλω τον Μπέλκα και να βάλω τον Ροντρίγκο. Κοίταξε. Και να βάλω στο τέλος τον Σβιντέρσκι, ο οποίος είναι ο πιο καλός αποτελεσματικός επιθετικός μας στο 86, δεν μπορώ να καταλάβω ποια λογική είχε. Όλα τα άλλα τα καταλαβαίνω. Ο Μπέλκας, επειδή εγώ ξέρεις αν μου αρέσει ή όχι αυτός ο προπονητής, στο σημείο της παρεξήγησης έχω φτάσει. Αυτό ήθελα να πω, για να είμαστε έντιμοι, ο Πέλκας ζήτησε μόνος του. Το ξέρω ότι ζήτησε αλλαγή. Α, εντάξει. Λες για το άλλο. Να παίξει ο Ροντρίγκο. Ναι. Ο Ροντρίγκο. Και όχι ο Σβιντέρσκι εκείνη την ώρα. Τι δουλειά έχει ο Ροντρίγκο. Τέλος πάντων. Ως εξτρέμ. Τέλος πάντων, Κωστή μου, θα πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα μας. Ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα μας έχει γυρίσει το μάτι. Ξέρουμε ότι η Χάρτινη έχει την αβάντα της ελληνικής διαιτησίας. Ο ΠΑΟΚ πάντα από αυτή την ομάδα χάνει μόνο αν του αφαιρεθούν βαθμούς. Ναι. Όπως έγινε και στο πρωτάθλημα και τη χρονιά που χάσαμε. Και ο Φωτιάς προχθές, έτσι. Φωτιά με τον τρόπο του Φωτιάς, έτσι. Είδατε. Να βοηθήσουμε να τελειώσει αυτή η χρονιά και με καθαρό μυαλό η ομάδα να πετύχει όποιους στόχους τους έχουν μείνει. Γιατί νομίζω ότι είναι εφικτή η στόχη της και από εκεί και πέρα φτάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται για αυτό το πράγμα, το καλύτερο για να είμαστε του χρόνου παντοδύναμοι. Έγινε, Χριστάρα μου. Αυτά σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κολομπάμπουε. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Ντομπρογιούτρο, αδέρφια μου. Αυτή τη φορά δεν θα πέσω όπως την Παρασκευή, να ξέρετε. Θα μείνω όρθιος. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό που έγινε την Παρασκευή. Έτσι, τρεις φορές συνεχόμενα δεν υπάρχει. Πρώτον, να μπορέσω να βγάλω. Ο Γιαννακόπουλος και ο Αλεξανδρής όταν έπαιζε τον Γάβρο. Ναι, γιατί πρώτον είναι δύσκολο να βγάλεις τρεις φορές γραμμή. Έτσι, εγώ έβγαλα και τις τρεις και τις τρεις φορές με έριξαν. Χτίστε μας, να μην μας ματιάσετε. Λοιπόν, ωραία. Καταρχήν να πω για αυτό που είπες για τα εφτάστερα ξενοδοχεία. Σαφώς και φέτος δεν θα πάμε σε εφτάστερα, αλλά υπάρχουν και τα ξάστερα κάτω από τα αστέρια. Με σεβασμό στο περιβάλλον. Ακριβώς. Εκεί που πρέπει. Με μια ωραία σκηνή, με ένα ωραίο sleeping bank. Σαν να είσαι, σαν το ξάστερο δεν αυτό έχει. Αυτό δεν υπάρχει, φίλε. Όπως το λες, το ξάστερο, το καλύτερο. Με σεβασμό γύρω-γύρω στην περιοχή για να πάει και άλλος και για να μπορούν όλοι. Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, να βρίσκεσαι ταυτόχρονα σε δύο στούντιο και την ώρα που σε ακούω να μιλάς με τον Γιώργο, να ανοίγει γραμμή και να μιλάς με τον Τζουκνίδα, επίσης είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Ρε, δίδυμος είμαι. Σε δίδυμος με αεροσκόπο δίδυμος. Δεν υπάρχει. Διχασμένη προσωπικότητα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλα τα ζυμουσάκια παντού, σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε. Να είμαστε γεροί, παιδιά. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο και θα διαφοροποιήσω την θέση μου όσον αφορά πάλι για την ομάδα. Θεωρώ ότι αυτό που είδαμε το Σάββατο δεν είναι τίποτα άλλο παρά... μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι μια ομάδα που
πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα στόχο. Δεν το είπα να παίξει, δεν ξέρω αν άκουγες από την αρχή. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν πρέπει ότι... δεν θα παίξει, ας πούμε, πουθενά, πάλι είναι τιμωρία κτλ. Έχει ο προπονητής ήδη, είναι αλλαγμένος κτλ. Παίζουν με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα παίζανε αν είχαν στόχους. Σε σχέση με εμάς που έχουμε στόχους και, και ο κυριότερος στόχος είναι να παίζουμε καλή μπάλα, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, απέναντι σε ένα τέτοιο αντίπαλο, λοιπόν, όταν δεν μπορείς να το κερδίσεις, είναι προβληματικό. Πέραν το ότι λέμε βελτίωση, κάναμε ευκαιρίες κτλ., όμως είναι προβληματικό. Λοιπόν, εγώ εξακολουθώ και θα λέω συνέχεια ότι είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε να κρατήσουμε και τη δεύτερη θέση, γιατί βλέπετε τι γίνεται, και το έχω πει από την πρώτη μέρα, αν θυμάσαι, ότι δεν θα μας παραμείνει, αν παραμείνει που... η αφαίρεση των βαθμών, παιδιά, πάντα, έτσι. Έχετε δει ποτέ να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ και να τιμωρηθούν αυτοί? Ποτέ. Ποτέ δεν έχει γίνει στα χρονικά. Μακάρι να γίνει. Εγώ δεν λέω έτσι, μακάρι να γίνει. Αλλά μέσα μου πιστεύω ότι δεν θα γίνει ούτε αυτή τη φορά. Μακάρι όμως εγώ να βγω λάθος και να βγείτε όλοι οι συνοπαδοί και τα ζουμουσάκια, αν πείτε Αποστόλη, έκανες λάθος. Ξέρω που το λες με όλη την ψυχή. Έτσι, το λέω με πόνο, ρε φίλε, με πόνο, πραγματικά με πόνο. Πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό που θέλω είναι να βλέπουμε αν μπορεί κάθε μέρα να είναι βελτιωμένα τα πράγματα και θα κριθούν τα πράγματα στα μάτς. Με το Γαύρο κάτω στο κύπελο, με την ΑΕΚ και τον Άρη. Εκεί θα κριθεί όλη η ιστορία της ομάδας. Εγώ χωρίς, να σημαίνει, χωρίς να σημαίνει ότι στα άλλα μάτσα πρέπει να είμαστε χαλαροί. Δηλαδή, ας πούμε, μέσα έξω με τον Νόφ, πρέπει να είναι το λούκο άνευτο τώρα αυτά. Το θεωρούμε δεδομένο, αλλά το καταλαβαίνετε ότι πρέπει αυτά τα μάτσα τα πάρουμε μέσα έξω. Ίδιοι βαθμοί είναι. Δεν είναι δεδομένο. Ναι, πρέπει να γίνει δεδομένο. Ναι, γιατί ήδη τώρα είδα από προχθές, εκεί που βλέπαμε το μάτς, ότι εντάξει τώρα Όφη, δεν υπάρχει κανένα εντάξει Όφη. Και αυτά τα μάτς, ξέρεις, αν τα πάρεις, εντάξει τον Όφη κέρδισες. Αν το χάσεις, μια εβδομάδα βαράνε τα τέλεια, φίλε, και δεν μαζεύεται με τίποτα η κατάσταση. Άστο. Θα μένει σαν ρετσινιά. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Θα μένει σαν ρετσινιά και εμείς είμαστε από τους λαούς που εύκολα ενθουσιαζόμαστε και πολύ εύκολα απογοητευόμαστε. Έγινε Αποστόλη μου. Μία θέλει, βάλε με στην κλήρωση και εμένα Κωστή, αν μπορείς. Ναι, 1-1-7 τα τελευταία ψηφία. Έγινε Αποστόλη. Καλή εβδομάδα. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Πάμε εδώ, μην καλείτε άλλο. Αυτές τις τρεις γραμμές να πάμε στο διάλειμμα. Γεια σας. Απόστολο. Τον Αποστόλη άκουσα γι' αυτό. Καλό στο φιλάρετο. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Έλα, γόρι μου, έλα. Μπορεί να είμαι Απόστολος καλών ειδήσεων. Ο Απόστολος δεν είπε το έχω αποστολή. Τέλος ενωμένη. Το είπε στην αρχή που βγήκε, βέβαια. Και ανησύχησες, ε! Βέβαια. Περίμενα να τα ακούσω. Ναι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι επειδή λέμε ότι θέλουμε κάποιον παστελωτή, όπως είπες, για μένα είναι κάτι διαφορετικό. Πόσες φορές τροφοδοτήθηκαν και χάσανε την ευκαιρία. Λίγες. Ειδικά στο μάτς με τον Γαύρο, ο Ακπομ δεν πήρε παλιά, παιδιά. Το είπα και εκείνη τη μέρα. Δηλαδή... Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι δεν κάνει την ευκαιρία γκολ. Είναι ότι δεν του δίνεται η ευκαιρία. Απλά και όταν του δίνεται, όπως, και όταν τους δίνεται, όπως το ΆΚΑ, δεν την έκαναν. Δηλαδή στο μάτς με τον Γαύρο είχαμε, δεν θυμάμαι, είχαμε καμιά ευκαιρία. Ήταν κακή η λειτουργία. Ο Άκπομ δεν τροφοδοτήθηκε ούτε καθόλου. Αλλά και στο ΆΚΑ όμως. Έδωσε μια ωραία παλιά και παραλίγο θα την έκανε γκόλ. Έκανε μια εκτείναξη ο Διούδης. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τις ευκαιρίες τις χάσανε οι υπόλοιποι της παρέας. Γιατί δεν είχαν τροφοδοτηθεί αυτοί που βάζουν τα γκολ. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν. Φιλάρετε μου, μου επιτρέπεις. Δεν θέλω ούτε να υποτιμήσω ούτε τον Ακπομ ούτε τον Σφιντέρσκι. Είναι πολύ καλοί παίχτες. Κανένας από τους δύο δεν είναι Πρίγιοβιτς. Ναι. Έτσι. Έχουν άλλα χαρίσματα έτσι που δεν τα έχει ο Πρίγιοβιτς. Το συμμετοχικό είναι στο παιχνίδι, ξέρω εγώ, το εκτόπισμα, την αλτικό, οτιδήποτε. Ο άλλος το είχε μέσα στο αίμα. Όταν λέω θέλουμε ένα Πρίγιοβιτς, μπορεί τον ίδιο τον Πρίγιοβιτς ή έναν σαν τον Πρίγιοβιτς. Δηλαδή έναν φορ ο οποίος να είναι εκτελεστής. Παστελωτής που λέω. Έτσι. Αν θέλουμε όμως να δούμε την εικόνα για μένα καθαρά,
θα πρέπει να δούμε ότι οι ευκαιρίες που έχουν χάσει και ο Σιντέρσκι και ο Άγκμπομ είναι ελάχιστες. Δεν είναι ούτε μία στις δύο. Και αυτό είναι γιατί. Γιατί ο καθένας παίρνει στην πλάτη του τον τρόπο του να βάλει γκολ και ναι. δεν δίνει πάσα. Ναι. Απλό είναι. Για να αλλά τα λέμε το... και όλα, η αλήθεια είναι ότι και ο Ρουμάνος σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε στήσει την ομάδα έτσι, ούτως ώστε η μπάλα να καταλήγει στον Μπρίγιοβιτς, έτσι. Το θυμάστε ότι ήταν ανθρωποκεντρικό το σύστημα σε βαθμό που έλεγε ότι τι γίνεται, εξάρτησης. Εξάρτησης. Αυτό εμένα... Νάγκμπομ τον ναι. είχε εκτός περιοχής, αντί να ναι. τον έχει μέσα. Εξακολουθώ τώρα. Πάντως να πιστεύω ότι κανένας από τους δύο δεν έχει την εκτελεστική δυνότητα. Έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Θέλω και ο Σφιντέρσκι καλός και ο Άγκμπομ. Ομάδα, ναι, ναι. Αυτή η ομάδα δεν είναι μόνον ο στόχος η δεύτερη θέση. Για μένα είναι πολύ το κυριότερο και βασικότερο είναι αυτή η ομάδα να δοκιμαστεί για να μπορέσει να γίνει αυτό που είπες. Ο νέος κύκλος, η νέα ομάδα. Πρέπει ναι. αυτοί που μπορούν, αυτοί που θέλουν, αυτοί σωστά, που πλέον θα αποκτήσουν πολύ σωστό. Την τιμή να ανήκουν στη νέα ομάδα, ναι. θα ναι. πρέπει να τα δώσουν όλα για να δείξουν ότι το αξίζουν. Ναι. Αλλιώς και να έχουν και το αυτό που να έχουν ευλογία. Όλοι ναι, εδώ. Μέχρι ναι. να, τελειώσει, ναι. να τελειώσουν ναι, τα ναι. παιχνίδια. Με λίγα λόγια, τι λες, φιλάρετε, ότι δίνουν και στο νέο τεχνικό διευθυντή εξετάσεις ναι. τώρα. Ασχέτως ναι. συμβόλαια. Εγώ πιστεύω ότι ο καινούριος δεν έχει πάρει να δει ποιος έχει τριετές, ποιος έχει διετές, ποιος είναι ελεύθερος. Βλέπει παίκτες. Βλέποντας λοιπόν προχθές το ΟΑΚΑ, εγώ είδα αντίδραση από κάποιους ότι κατάλαβαν μάλλον αυτό που τους είπε ο μεγάλος, ότι παιδιά, κρίνεστε όλοι. Όλοι, όλοι, άσχετα τώρα τη συμβόλαια αυτά, ονόματα, ηλικίες, κρίνεστε όλοι. Έτσι. Αυτή την αντίδραση είδα εγώ, έστω απέναντι στον Παναθηναϊκό, τον αδύναμο. Και επιτέλους, ας δώσει ευκαιρίες σε παιδιά δικά μας. Δυστυχώς ο Γαϊτανίδης δεν υπάρχει. Αυτός ο παίκτης που όποτε τον είχε βάλει και γκολέβαζε και αποτελεσματικός ήτανε, τον δώσαμε. Ναι. Λοιπόν, ας βάλει έστω στο κέντρο, μια και έχουμε έλλειψη, ας πάρει έναν το τσιγάρα, από την δεύτερη από την K19 ναι. να το φέρει μέσα. Ναι, 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 ναι. Είναι ανάγκη σε αυτά τα παιχνίδια να ετοιμαστούμε για την καινούργια ομάδα. Γεια και χαρά. Ναι. Γεια σου φιλάρετε μου. Πάμε. Αυτές οι δύο και τέλος για να πάμε διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς τον Ανδρέα. Καλημέρα. Καλώς στη Νέα Υόρκη. Γεια σου. Γεια σου. Έλα. Γεια έλα Ανδρέα μου. Έλα. Σε ακούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Στο κύπελο. Ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-2. Έτσι δεν είναι. Ναι, είχαμε κερδίσει, είχαμε κερδίσει εμείς. Ναι. Έλα. Έπεσε. Ανδρέα, ξαναπάρε Ανδρέα. Ναι. Στο κύπελο κερδίσαμε 3-2 εμείς, ναι. Έλα φίλε μου. Έλα, συγγνώμη. Δεν ήθελα Ανδρέα, δεν ήθελα. Καραφιά στον Ανδρέα. Αλλά είμαι γνωστός, έτσι. Έλα Καραγιάν, πώς γίνεται κάθε φορά ρε φίλε. Παίρνω τα πόδια. Φίλε, πώς γίνεται αυτό ρε φίλε. Δηλαδή, όχι ο Ραλφ Μάτσιο στον Καράτε Κιτ. Την άλλη φορά έχει σειρά ο Άκης. Που παραπονιέται. Έλα, για πες, Κωνσταντίνε μου. Λίγο να το σοβαρέψουμε. Βεβαίως, σοβαροί είμαστε, από την αρχή πιστεύω εγώ, με το μυαλό μου. Κανονίστε εκεί στην κυβέρνηση, τι θα κάνετε με αυτές. Να μην πω τις λινάτες, να μην πω τίποτα άλλο που πάνε και κλέβουν τα παιδάκια και βάλτε κανένα νόμο παρό να τους τιμωρεί. Ψήφιση τώρα, κακούργημα. Γιατί να παίρνει φίλε, διαστάσεις. Να παίρνει το νόμο στα χέρια του ο κόσμος και όπου τους βλέπουμε να τους κοπανάμε. Και ας είναι και μηνύσουμε να κάνουν μήνυση. Μα έτσι, αυτό που λες, μα έτσι είναι φίλε αυτό που λες. Θα αναγκαστούμε να το κάνουμε γιατί δεν παίρνουν αυτοί μέτρα. Κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο στο... Να χαλαρώσουμε, πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Διαφωνώ κάθετα με το, και για πρώτη φορά με τον φίλο μας τον Ελληνοσέρβο. Ναι, Γκόραν, τον Αποστόλη. Με ναι. τον Γκόραν τον φίλο μας, τον αγαπάμε, φιλαράκι μου. Δηλαδή, όταν με το ζόρι και χαζόταν διαιτησία η ΑΕΚ να φέρει χ με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός ήταν καλός και τώρα δεν είναι. Μια χαρά είναι και ο Παναθηναϊκός και όλες οι ομάδες έχουν την αξία τους. Ούτε εύκολα θα περάσει από εκεί ο Ολυμπιακός, ούτε καμιά ΑΕΚ κανένας. Εντάξει, έπαιξες πάρα πολύ καλά, δικαιούσουν το διπλό και ως διαμαγεία δεν φίλε εγώ να σου πω κάτι σύμπτωση μου το λες. Γιατί αυτή η εντεκάδα που έπαιξε χθες ήταν ίδια με αυτή που έπαιξε με τον Άγιαξ εκεί μέσα. Ή κάνω λάθος. Όχι, ίδια.
Με Καντουρί στο 8, με City. Με 6, ναι. Με 6 τον City. Ναι. Με Πέλκα, αριστερά, με Πέλκα μέσα. Με ίδια δεκάδα. Ναι. Μόνο διαφορά το όνομά τους, μάλλον. Όχι ο Κρέσπο. Δεν παίζει ο Κρέσπο και παίζει ο Ίγκανσον. Σχεδόν ίδια δεκάδα. Και έπαιζε ο Αντρέ δεξιά στον Άγιαξ. Όχι. Έπαιζε ο Μάτος. Ναι. Ο Μάτος, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό, και ο Αντρέ ήταν τραυματίας, σωστά. Ναι, ναι. Ναι, ρε παιδί, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Απλά, τώρα μπορούν αυτοί να παίζουν μια με άλλους. Μάτος, Βιερή, ναι. Να αλλάζουν. Να βοηθάνε στον άλλο ό,τι με τις δυνάμεις. Ναι. Μια χαρά δίδυμο είναι. Λοιπόν, το άλλο. Γιατί τόσο χάλια, ρε φίλε, εσύ δεν σας αρέσει. Καλά που στάπες. Τι να πω, ρε φίλε, εγώ αυτό που βλέπω. Εκτός έδρας. Εκτός έδρας πρέπει να παίζει μόνο εσύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Να έχεις έναν καθαρό κόφτη. Ρε παιδιά, ξεχάστε λίγο συμπάθειες και αντιπάθειες. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί, λέμε δεν μπορεί. Τώρα, έτσι όπως... μπορεί να παίξει ο Βέλμπρουμ. Έτσι όπως τον είδαμε. Έτσι όπως τον είδαμε εμένα, δεν άφησε φάση, φίλε, έπεφτε πάνω τους. Δεν είναι δεκάρι. Λάθος πάσα δεν έκανε, και αν έκανε, έκανε μία. Ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να μην πω, ρε φίλε, ότι δεν ήταν καλός. Να μπει μόνος του μέσα. Ρε Κώστα, άμα δεν το πω, είμαι εμπαθής, φίλε, υπάρχει κάτι ύποπτο. Κατάλαβες. Τελείω, τι να πούμε δηλαδή. Βάλε και το στόχ. Βάλε και το βάθος. Βάλε τους όλους, ρε. Έκθεσέ τους. Έκθεσέ τους. Έτσι. Ή όπως λέγεται, το λένε λάθος, εξέδεσέ τους. Που είναι λάθος το εξέδεσέ τους. Χρειάζονται όλοι. Χρειάζονται. Ακριβώς, ακριβώς. Για μένα, άσχετα που είναι τραυματιάς, αν πιστεύουν ότι μπορεί να προσφέρει, βάλε και το Βέλμπρουμ. Τέτοιο χαφ στην Ελλάδα δεν υπήρχε σαν το Βέλμπρουμ. Όλους. Δεν περισσεύει κανένας. Ο Στοχ πόσο κακός μπορεί να είναι. Αφού βλέπεις ότι ο Μπίσεσβαρ είναι τρομερά ντεφορμέ όλη τη χρονιά. Βάλ τον. Να σου πω κάτι. Βάλ τον να τον εκθέσεις. Βάλ τον για να δούμε και να πούμε ότι ορίστε, αφού σέρνεται, ρε. Κοροϊδεύει. Βάλ τον. Στο τέλος, βάλ τον για αυτό, καταλαβες. Και εν μέρη, θα δικαιολογήσω λίγο και τον Φιλάρε, το πιστεύω, ότι δεν έχεις καθαρό εξτρέμ που να δώσει μια σωστή πάσα στον Μπρίγκοβιτς. Κατάλαβες τι λέω. Στον Άκπομ, ρε παιδί μου, στο Σβιντέρσκι. Ναι. Γιατί όταν ξεκίνησε ο Σβιντέρσκι, ήταν φίλε φάση και γκολ, έτσι. Ναι. Δεν το ξεχνάμε, αλλά έπαιρνε φάσεις. Εμάς τι λέγαμε. Ναι. Το έχει απλά ο Πολωνός και με πρώτη επαφή ναι, γκολ. Δεν είναι ο Άκπομ παιδοκαημένος και έμπαινε ο άλλος και βεβαίως. Είναι ένας πολύ καλός παίχτης, Πρίγκοβιτς δεν είναι. Ναι. Δεν μου το αυτό δεν αλλάζω άποψη. Δεν διαφωνώ. Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά πρέπει να πάρεις και τις πάσες. Έχει άλλα χρόνια. Βεβαίως, στο μάτσο με τον Γάβρο ειδικά δεν πήρε πάσα. Δεν πήρε ο Άκπομ πάσα. Ναι. Για τον Μπρίγκοβιτς που λες, μέχρι πέρσι το Δεκέμβρη, πρωτού φύγει, όλη η ομάδα δούλευε για τον Μπρίγκοβιτς. Μόνο το είπα πριν. Ναι. Εκεί. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν δουλεύει το ίδιο για τον εκάστοτε Άκπομ. Σωστό. Απλά ο παστελωτής είναι παστελωτής, φίλε. Φέρνω κάθε φορά στο μυαλό μου το γκολ μέσα στο Χαριλάου. Σκέψου λίγο αυτό το γκολ. Να σου πω κάτι. Μέχρι το Δεκέμβριο πέρσι αυτός μας κράτησε, ρε φίλε. Και με την ΑΕΚ και με τον Άρη και με όποιον θες με τον Παναθηναϊκό. Επειδή μου ήρθαν ερωτήσεις. Υπάρχει, λέει, υπάρχει θέμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει. Για τον Μπρίγκοβιτς. Ναι, και τον κυνηγάνε πάλι στη Σερβία. Έσπασε πάλι την. Έτσι, γιατί έχει περιορισμό κατοίκων. Το παραβίασε πάλι, δηλαδή κινδυνεύει με φυλακή. Κάτω έμεινε απλήρωτος αυτά. Όποιος φεύγει φίλε από τον ΠΑΟΚ. Αυτά παθαίνει. Ξέρεις πως σας αγαπάω και εσένα και όλους τους ακροάτες. Ναι. Τις μεταγραφές και αυτά, α το αφήσουμε με μόλις τελειώσει και μετά. Άλλος, αυτό το έχω πει χιλιάδες φορές, φίλε. Το έχω πει. Απλά ήρθε μήνυμα. Ήρθε μήνυμα τώρα, δεν μπορώ να μην απαντήσω. Είπα, παιδιά, τώρα παίζουμε. Όταν τελειώσουμε με αυτές άλλες εποχές, τέτοια εποχή, τέτοιο καιρό, μιλούσαμε για μεταγραφές. Έχουμε έτσι ακόμα... πως είναι η ομάδα, έτσι. Ακόμα και τώρα, άμα συνεχίσει να παίξει όπως έπαιξε το Σάββατο, και ας μην κέρδισε, αν συνεχίσει να παίξει έτσι, μια-δυο νίκες που θα κάνεις και ψυχολογία θα πάρεις και την άκρη θα την πατήσεις και όλους. Κατάλαβες. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Άντε, σε φιλώ, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφω γρήγορα, παιδιά. Έρχομαι. Εδώ είμαστε. Εδώ, έχω αυτό το νέο χαλάκι, περίμενε. Εδώ. Αυτό. Έρχομαι τώρα στις γραμμές, λίγο έτσι να μερακώσουμε, λίγο να φύγει το μυαλό από τις έγνοιες και τις στεναχώριες. Σταύρος Παζαρέτζης, ακούστε λίγο χιτζάζ, τσίφτε τελάκι. Έτσι! Πόσο παιχνίδι έχει μέσα, πόσο έρωτα, πόσο... Πόσο σκέρτσο! Έλα, έτσι! We'll be right back.
την ώρα να στείλω χαιρετίσματα στην κυρία Σοφία από την Πολύχνη που προτίμησε Τέντα Home, βέβαια, και πήγε εκεί το συνεργείο. Οι κορυφαίοι στην Τέντα, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Εγώ σας τα λέω να με ακούτε. Δεν θα χάσετε, γιατί ξέρω τι είναι η οικογένεια. Ξέρω ότι το όνομά της τόσα χρόνια γι' αυτό είναι στην κορυφή. Γι' αυτό είναι ο νούμερο ένα, ο αρχιτεντάρχης. Και Καλαμαριά, εκεί 43011, και Πολύχνη στην Αγνώση Στρατιώτη, όπως ανεβαίνετε, θα το δείτε τον εκθεσιακό χώρο. Τέντα Home, κορυφαίος. Φυσικά Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, η πεντανόστιμα, εξαιρετικά, υπέροχα, πήρε και το δίπλα χώρο, άπλα έξω, απόσταση στα τραπέζια. Να φύγει το μυαλό από τη στεναχώρια. Να γουστάρετε πεντανόστιμα και εκλεκτά κρεατικά. Και φυσικά Κλιμάρτ, αυτός είναι ο άρχοντας στον κλιματισμό. Γραβιάς και Δελφών, 9-17-646, σας περνάει το μαραφέτη και ησυχάζετε, είτε είναι χώρος εργασίας είτε είναι σπίτι, όμορφα και ωραία. Πάμε, πάμε τώρα στις γραμμές, να μην περιμένετε άλλο. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Ναι. Έλα, Αντρέα μου. Καλημέρα. Έλα, αδερφέ μου. Έπεσες. Καλημέρα. Έπεσες, αγόρι μου. Έπεσες. Έλα, φιλαράκι μου. Τι ωραίο τραγουδάκι έβαλε. Τι, πώς γουστάρω, φίλε. Δεν είναι πολύ ωραίο χαλί αυτό. Το έβαλα στα χαλιά μου. Το έβαλα, Αντρέα μου. Το έβαλα. Ναι, ωραία τραγουδάκια. Ναι, ωραία. Για πες, αγοράκι μου. Ήθελα να σου ρωτήσω. Ναι. Το μάτς έληξε 3-2. Άντε, πάλι θα μου πεις για το σκορ. Ναι, 3-2, ναι, ναι. Για το κύπελο. Για το κύπελο, βεβαίως, ναι. Τώρα η ερώτησή μου είναι, ναι, επειδή είμαι εγώ στη Χριστιά 37 χρόνια, ναι, με 1-1, τι γίνεται, πάμε παράταση. Με 1-1, άσε με να το σκεφτώ λίγο τώρα, γιατί έχω γραμμές, θα σου πω σε λίγο. Ήμουν σίγουρος θα με ρωτούσες πάλι για σκορ. Περίμενε λίγο. Με 1-1 περνάμε εμείς, ρε, με 1-1. Εμείς περνάμε με 1-1. Ναι, ναι, 1-1 εμείς περνάμε. Γιατί εμείς περνάμε. Γιατί έχουμε κερδίσει στον πρώτο. Έχουμε κερδίσει στον πρώτο αγώνα. Έτσι. 3 βάλαμε εμείς και 1 που μετράει 2-5. Και αυτοί 2, 4 και 1-5. Δεν είναι ισοπαλία. Θα φάμε πάλι έτσι την εκπομπή, να ξέρεις. Καλό. Έλα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Φάγαμε την άλλη φορά μισή ώρα. Θα κερδίσουμε 0-1 και θα περάσουμε εμείς. Ας το μαράζει. Να με πάρεις. Γεια σου, Αντρέα. Με 1-1 περνάμε εμείς. Γεια σου, Αντρέα. Την άλλη φορά φάγαμε, παιδιά, 45 λεπτά με το θέμα. Έτσι. Καλημέρα σας. Βεβαίως, ναι. Καλημέρα. Με 1-1 εμείς δεν περνάμε, ρε. Εμείς περνάμε με 1-1. Έλα, για πες. Έλα, Θουβού. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Αγόρι μου. Και στην άκρη 2014 με τη μακρόθυμη ιστορία. Αλήθειες λες, φίλε. Λοιπόν, με 1-1 περνάμε εμείς. Έχουμε, ναι, μια νίκη και μια ισοπαλία, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως και με 2-2 περνάμε εμείς, έτσι, όπως και με 3-3 περνάμε εμείς. Μόλις ισοπαλίες. Μόλις τις νίκες, μόλις ισοπαλίες περνάμε εμείς. Ναι. Με ήττα, με 1-0 περνάνε αυτοί. Με 1-0 περνάνε αυτοί. Με 2-0 εννοείται περνάνε αυτοί. Με 2-1 περνάνε αυτοί. 3-2 πάει παράταση, 4-3 περνάμε εμείς, 5-4 εμείς, 6-5 εμείς, 7-6 εμείς και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν. Τώρα, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά για αυτά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή. Ναι. Άλλος προπονητής είναι αυτός ο Κωστής. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν η ομάδα παίζει καλά, παίζουν οι παίχτες, και όταν δεν παίζει, φταίει ο προπονητής. Όχι. Γι' αυτό πιστώνουμε στο καλό πρόσωπο που έδειξε η ομάδα, γιατί έκανε τις κινήσεις που έπρεπε ο προπονητής. Όταν λέμε η ομάδα παίζει καλά, δεν είπαμε ότι δεν έχει μερίδιο σε αυτό ο προπονητής. Να σου πω. Οχτάρι. Να σου πω τι έκανε. Έβαλε, ας πούμε, τον Πέλκα, που του δίνει ταχύτητα, έβαλε το Λάμπρο που του δίνει ταχύτητα. Μισό λεπτό. Έτσι. Μισόλυμα. Να, δύο κινήσεις. Ένα. Ό,τι θες. Και οι δύο την περασμένη εβδομάδα είχαν ενοχλήσεις στο προηγούμενο μάτς. Μπορούσε ο Πέλκας να παίξει. Ας μην έπαιζε όλο το 90 λεπτό. Άμα τραυματιζόταν. Ας μην τον έπαιρνε τότε. Αν είχε ενοχλήσει, να μην τον έπαιρνε στον πάγκο. Έρεσε, αγόρι μου, έξανα μια λύση που για 15 λεπτά. Γιώργο μου, βάλ τον μισή ώρα να πάρει προβάδισμα στο παιχνίδι και άμα δεν αντέχει, βάλ τον. Βγάλ τον μετά. Έτσι, σου λέω ένα παράδειγμα. Αν και προχθές. Και ο Λάμπρου είχε ενοχλήσεις. Ναι. Βεβαίως. Εντάξει, ορίστε. Τον έβαλε τον Λάμπρου. Μπορούσε να τους έβαλε. Ναι. Ναι, το περασμένο μάτσλο είχαν ενοχλήσει και οι δύο. Δεν είμαι τόσο σίγουρος για τον Λάμπρου ότι είχε ενοχλήσει τον Λάμπρου. Και ο Λάμπρου είχε ενοχλήσεις. Εντάξει. Τώρα, άλλη ερώτηση.
Ερώτηση. Του Καντουρί οχτάρι. Τι δουλειά έχει ο Ροντρίγκο τώρα, εχθές, που πας να πάρεις το μάτς προχθές. Γιατί δεν βάζεις... Πήγε... Για... Ναι. Τι. Ότι πήγε να το πάρει. Πήγε να το πάρει. Από την άποψη ότι σε κάποια φάση βγάζει... Βάζει το Σφιντέρσκι και λέω θα βγάλει τον ακόμα, ας πούμε. Να μείνει με έναν πάλι. Αλλά το διαφοροποίησε. Ναι. Γιώργο, να πούμε, κάτι, να πούμε κάτι γενικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω. Ας κερδίζει η ομάδα, φίλε, και εμένα δεν με απασχολεί ποιος είναι στον πάγκο. Αλήθεια στο λέω. Εμένα, ναι, δηλαδή εμένα δεν έχουμε τέτοια. Αυτό, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Ότι αυτό δεν το γουστάρω γιατί με πείραξε ή γιατί ήμουν αντιπαθής. Εμένα με ενδιαφέρει, φίλε, να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Το ποιο θα είναι, αν θα είναι στον πάγκο, ένας μαθητευόμενος μάγος. Ή αν θα είναι, να πούμε, ξέρω εγώ, ο Φάμπιο Καπέλο. Πραγματικά μου είναι αδιάφορο. Έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα να προσπαθεί. Οι ποδοσφαιριστές να τα δίνουν όλα. Ακριβώς. Γι' αυτό στο μάτς με τον Γαύρο δεν ρίξαμε όλη την ευθύνη μόνο στον προπονητή. Ναι. Γιατί οι παίχτες δεν έδειξαν αυτό που έδειξαν προχθές. Δεν έδειξαν ίδιο πάθος. Άκουσαμε λίγο. Όταν δεν το κάνουν αυτό, για μένα δεν φταίει κανένας προπονητής. Όχι, όχι. Διαφωνώ εδώ. Φταίει και, φταίει και ο προπονητής. Ακόμα και σε αυτό. Ναι, φταίει και ο προπονητής. Είναι μέσα στις δουλειές του, Γιώργο μου. Έχει ένα 10-15%. Ναι, ωραία. Απλά είναι μέσα στις αρμοδιότητες του να μπορέσει να μεταφέρει στους παίχτες τη σημασία ενός αγώνα. Να τους πάρει το 100%. Ναι. Δεν καταλαβαίνω κάτι. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Δηλαδή, τους είπε ο Σαββίδης ότι όλοι κρίνεστε. Με λίγα λόγια, τους είπε: κοιτάξτε να δείτε. Αν δεν ματώσετε θα φάτε πόδι και δεν μην νοιάζουν ούτε τριετή ούτε τίποτα. Ναι. Παίξτε μπάλα γιατί θα φάτε πόδι. Αυτό τους είπε. Κάπως έτσι το λέμε σε ελεύθερη απόδοση, ναι. Είσαι κοντά. Είσαι κοντά. Δηλαδή θες να μου πεις ότι παίξανε μπάλα χτες σε σχέση με το προηγούμενο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής κατάφερε και τους κέρδισε. Μπόρεσε και τους πέρασε πράγματα. Όχι. Ή απλά ένιωσαν ότι δεν είναι ασφαλής. Αυτό που λες. Αυτό δεν είναι δουλειά του προπονητή. Ναι. Αυτό που λες. Αν με ρωτάς δηλαδή τι από τα δύο συνέβη, πιο πολύ αυτό ήταν. Ότι κατάλαβαν οι ίδιοι και από την ατμόσφαιρα όλη την εβδομάδα πόσο πραγματικά απόντες ήταν στο μάτς με τον Γαύρο, από κάθε άποψη, και τα λόγια ότι όλοι κρίνεστε, νομίζω ότι λειτουργήσαν σαν ένα μικρό ηλεκτροσόκ. Τώρα από εκεί ναι, πέρα. Αλλά αυτό, ναι. Όταν είσαι επαγγελματίας, δεν πρέπει να αφήνεις να φτάνει. Εννοείται, ρε Γιώργο, τώρα λέμε να σου πω κάτι. Εννοείται ότι θα πρέπει να φοβερίζει κάθε φορά ο Πατερούλης. Εννοείται ότι δεν θα έπρεπε, ρε φίλε. Ούτε ο προπονητής πρέπει να το κάνει αυτό. Αυτό είναι η νοοτροπία της ομάδος. Εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, θυμάσαι ότι και με το μάτς με το Βάζελο στο κύπελο, το θυμάσαι, την αντίδραση που βγάλαμε. Έτσι. Ναι, την νίκη λοιπόν, που κάναμε. Λοιπόν, πάλι και εκεί είχε προηγηθεί, όχι στον κυπέλο, στο πρωτάθλημα. Είχε προηγηθεί πάλι, ναι, είχε προηγηθεί πάλι Skype και τα λοιπά, με, να μην πω με μπινελίκη, αλλά τα καταλαβαίνετε. Η δυσαρέσκεια, είναι, να το πω έτσι. Μα δεν γίνεται όμως έτσι κάθε φορά. Ναι. Να βάζει κάθε Τρίτη Σάββατο με προγραμματισμένο Skype. Όχι, όχι, φίλε. Δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Ακριβώς. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δηλαδή, πρέπει μόνοι τους να καταλάβουν ότι παίζουν για το όνομά τους, για την ιστορία τους. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι δεν φταίει για μένα προπονητής. Ο κάθε προπονητής, όχι αυτός. Ότι έκανε λάθη, έκανε το συζητά, αλλά ναι. Δεν φταίει ο προπονητής για αυτή τη συμπεριφορά των παικτών. Και για τον Ροντρίγκο που λες, για να κλείσει και να μην γραμμή. Για τον Ροντρίγκο, πριν από λίγο Κωστάκη έλεγε, βάλε το στόχο, τόσο χάλια μπορεί να είναι και βάλε το και χάλια για να τον εκθέσει. Μα ο στόχο είναι επιθετικός. Μα επειδή είναι επιθετικός γι' αυτό. Μα ο Ροντρίγκο δεν είναι. Πού τον έβαλε. Το στόχο δεν τον έβαλε. Όχι, τον Ροντρίγκο που τον έβαλε. Τι που τον έβαλε. Σε ποιο χρονικό σημείο εννοεί. Ναι, όχι. Σε ποιο μέρος τον έβαλε να παίξει, σε ποια δεν, ό,τι και να. Είναι επιθετικός ο Ροντρίγκο τώρα. Αφού είναι δεξί μπακ, δεν τι να λέμε τώρα. Δεν είναι. Τον έβαλε τέλος... μπροστά από το Μάτος. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ίσως να τον προφυλάξει, το Μάτος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Και ο Μάτος δεν είναι στα καλά του. Έτσι. Δεν είναι ο Μάτος. Δεν είναι στα καλά του. Έτσι. Αν και εγώ το Μάτος τον είδα, ο Μάτος είναι ένα ακόμα μεγάλο λάθος του προπονητή, φίλε. Δεν μπορεί να έχει τέτοιο όπλο και να το πενεργοποιεί. Δεν μπορεί να μην ξέρεις ότι δεν είναι ένα κλασικό δεξί μπακ. Δεν είναι ένα μπακ που δεν περνάει τη γραμμή. Μόνοι μας φέτος απενεργοποιήσαμε και παίξαμε μονόμπαντα μπάλα από αριστερά με τον Γιαννούλη μέχρι που μας πήραν χαμπάλι όλοι, κλείναν τον Γιαννούλη και απενεργοποιήσαμε ένα μεγάλο ατού που είναι ο επιθετικογενής και με 6-7 σημαντικά γκολ μέσα στη χρονιά Μάτος. Έτσι πιστεύω. Τώρα, έτσι είναι, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά... Αλλά τα καλά του τα είπαμε. Λοιπόν, δεν έχουμε εμπάθεια. Μπορεί, είπα και προχθές. Μπορεί να κάνει σερή νίκες και να πάρει το κύπελο.
Αλλιώς θα τελειώσει η χρονιά, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Όχι ότι θα είμαστε να βγούμε να έμπλε η χαρά, θα πούμε, και τρελαμένοι, ενθουσιασμένοι, αλλά αλλιώς θα τελειώσει. Άμα ας πάρουμε τη δεύτερη θέση. Μια νέα ξάνθη. Μακάρι. Μακάρι, φίλε. Μακάρι. Πάντως θέλω να πω ότι πιστεύω ότι η ομάδα στα επόμενα 2 χρόνια ετοιμάζεται, Κωστή, για Ευρώπη. Εγώ αυτή είναι την εντύπωση έχω. Αυτή την εντολή έχει ο Γερμανός. Τριετές, καινούριο αυτό. Ό,τι είχε γίνει με τον ερχομό Βάρελα, Μάτος τότε. Έτσι που χτίστηκε μια ομάδα. Με την ξαφνική αποχώρηση Λουτσέσκου. Ναι. Αναγκάστηκαν να πάνε πολύ ακριβώς. Πιο πήγε πιο γρήγορα το πράγμα. Να κάνω από ναι, ναι. Συμφωνώ. Πλάνο. Έγινε Θουβού. Όλα αυτά και τα βλέπουμε. Θα διορθωθούν όλα. Η ομάδα μπορεί. Ναι, ρε. Ζουμουσού, ναι, ρε. Προχωράμε, προχωράμε. Καλά. Φιλιά, φιλιά, Ζουμουσού, αδερφέ μου. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα, κύριε. Καλή εβδομάδα. Μήπως μπορείτε να θυμηθείτε που σας είπα την Παρασκευή για μένα δεν φταίει ο προπονητής. Φταίνε οι παίκτες, το θυμάσαι. Ναι, και είχα πει ότι φταίνε και οι παίκτες, φταίει και ο προπονητής. Και σου είπα 80, ναι, είμαστε από 80-20 σου έβαλα. Καλά, αυτά είναι, ναι, είναι στο καθενός την προσωπική άποψη. Ναι. Ναι. Θα σου πω το εξής. Πρώτα απ' όλα να πω ότι επειδή είσαι ένας άνθρωπος που το κρέας παφαΐεται, το κρέας σου παλιτρώεται, τόσο γλυκός δηλαδή, έτσι θέλω με τα ποντιακά. Μοσχοβέτε μου, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, τίποτα αγόρι, με αυτό αλήθεια είναι. Λοιπόν, πριν κάποια 2,5 χρόνια, εκείνη την τρελή πορεία που έκανε ο ΠΑΟΚ. Στο κλεμμένο πρωτάθλημα ή στο, σε αυτό ναι, το έτο. Ναι, ναι. Ναι. Θυμάσαι που φέραμε στον Πανιόνιο 1-2-2. Ναι, 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 ναι. Ήταν έτοιμος να φύγει. Έφευγε τότε ο Λουτσέσκου. Δηλαδή στο τσακ ήταν να φύγει. Λοιπόν, βγαίνω σε έναν συνάδελφο σου, δεν θα πω το όνομά του. Λοιπόν, και είπα την άποψη. Άμα μου πει, θα σου πω αν είναι συνάδελφο μου ή όχι. Τέλος πάντων, θα το πει ο Παύλος, ο Συντριβανίσιος, θα το πει σίγουρα. Ναι, ναι, έλα πάμε. Λοιπόν, ναι, και ναι, το λέω θα κάνει 10 νίκες σε ρίσο ΠΑΟΚ. Από εδώ και στο εξής. Και σε μένα το είχες πει, Μιχάλη. Ναι, και σε μένα. Μαέστρο, και σε σένα το θυμάμαι. Και σε μένα το είχες πει, ναι. Το είπα και σε αυτό το παλικάρι, τέλος πάντων. Ναι, 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 το θυμάμαι που μου το είχες πει. Περίμενε να δεις, θα κάνεις και σου είχα πει. Θυμάσαι, σου είχα πει. Μα από το στόμα σου και στο Θεού το αυτή. Μακάρι να γίνει. Και όντως έγινε. Αλλά σου σου λέει κάτι και είναι καλό αυτό, λες, γιατί είσαι και θεόπιστος. Μα θέλω, φίλε, μα θέλω. Το λέω, πάπα, ο Θεός, φίλε, η κουβέντα δεν χάνεις ποτέ άμα επικαλείσαι το Θεό, έτσι. Μόνο για καλό μπορεί να είναι. Να το προχωρήσω, επειδή σήκωσε πολύ ψηλά τον άμανε και μια φορά πήγα να πάρω τηλέφωνο και με καλή διάθεση να απλά να προτείνω κάτι, όχι τίποτα άλλο. Μου κλείσε το τηλέφωνο και το θεώρησα μεγάλη πτώση. Είδες λοιπόν που δεν είναι συνάδελφός μου. Ναι, δεν τον θέλω. Πάντων, αλλά επειδή όλα εδώ πληρώνονται, βέβαια δεν είμαι χαιρέκακος, ούτε και μ' αρέσει αυτό τώρα που δεν έχει δουλειά ή δεν ξέρω που βρίσκεται, αλλά δεν έμαθε να σέβεται το ακροατήριο, το να βομολογεί ο άλλος, το καταλαβαίνω και μαζί σου. Το να μην βομολογεί και να μην μπορείς να αντέξεις να ακούσεις μια πρόταση, αυτό σημαίνει άλλα πράγματα και δεν είσαι άξιος να στέκεις πίσω από ένα μικρόφωνο που στο φιλάνε φιλάνε. Μοσχοβίτη μου, να σου πω ένα πράγμα. Μου επιτρέπεις, μισό δευτερόλεπτο. Μισό δευτερόλεπτο. Βεβαίως. Είναι πολύ υγιές να διαφωνούμε. Είναι πολύ όμορφο να έχουμε διαφορετικές απόψεις, να βγάζουμε τα κοντάρια μας και να κονταροχτυπιόμαστε με το λόγο, με επιχείρημα και να σεβόμαστε ότι δεν είναι όλα εγώ. Θα πω, εγώ που είμαι πίσω από το μικρόφωνο! Εγώ είμαι ο ένας, εγώ! Είναι λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι. Μπορεί να διαφωνώ. Βλέπεις τώρα, στο ποσοστό ας πούμε, που λες εσύ για τον προπονητή, εγώ διαφωνώ ότι είναι 80-20. Αλλά σέβομαι όμως απεριόριστα. Ναι, σέβομαι. Θα σε πω γιατί θα το φάει αυτό το 20%. Θα σου το εξηγήσω, Κώστα. Ναι. Για να δεις ότι θα το. Και σύντομα κι άλλο, όχι θα περιμένουμε 3 μήνες. Τώρα με το λίμα του playoff. Εάν συνεχίσεις, Φερέιρα, κύριε Φερέιρα, μ' ακούς, ελπίζω να μ' ακούει κάποιος να σου το πει. Ακούνε, ακούνε. Μπορεί να μην ακούει. Ναι, ακούνε από τον περίγυρο, βεβαίως. Και σε 40 σωματεία επίτιμος πρόεδρος. Ναι. Κύριε Φερέιρα, σας το ξαναλέω. Εάν έχετε αυτά τα κολλήματα, λυπάμαι αλλά και την ατυχία σου, Παύλα, ας το πούμε, ατυχία σου. Ναι. Η ατυχία του είναι γιατί ο δικός μας ο προηγούμενος είχε ένα φάρδος κόστα από εδώ μέχρι την Αθήνα. Όλα παίζουν ρόλο. Το αντίθετο. Δεν το πάει ρε παιδί μου. Λοιπόν, και επειδή βλέπω το ποδόσφαιρο και βλέπω την μπάλα μέσα από την πραγματικότητα και από αυτό που και όχι με, ας το πω έτσι, σκοπίμωση γιατί μ' αρέσει ένα και δεν μ' αρέσει το άλλο. Βλέπω λοιπόν ότι, αγαπητέ Φερέιρα, το στόχο τον έχεις στον πάγκο και μου βάζεις μέσα το, πώς το είπαμε, τον μπακ, τον Ροντρίγκο. Λοιπόν, να σου κάνει τι για να σου πάρει το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά είναι κολλήματα.
Φερέιρα, μ' ακούς, αν θέλεις να κάνεις ένα έργο, εμείς έχουμε υπομονή. Ο πρόεδρος έχει υπομονή. Φυσικά. Ο λαός του ΠΑΟΚ έχει υπομονή, χαρισματικός ο λαός του ΠΑΟΚ. Και δυναμική. Έχει υπομονή τόσα. Να δεχθεί και τα, με μεγαλείο τη μεγάλη σου, ας πούμε, επιστροφή. Αλλά αγαπητέ Φερέιρα, κύριε Φερέιρα, τα κολλήματα γιοκ στον ΠΑΟΚ. Κύριε Φερέιρα, είσαι προπονητής και θα τους βλέπεις όλους με το ίδιο μάτι. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σου. Και Παύλα, μεταδίδεις στην ομάδα. Αυτό το κοστάκι που σου είπα να το θυμάσαι. Ναι. Εάν σταματήσεις και βλέπω ότι εγωισμοί, οι εγωισμοί και ναι, τα κολλήματα. Ακριβώς. Αυτά που είχε και ο Τούντορ. Έτσι. Άσον, άσον να πάει λέω. Και να μην έρθει. Άσον, λέω ρε παιδί παρακαλώ. Μου. Λέω. Έκανε ένα παικταρά κόστα, το ανθύμισες, να κλαίει, να δαπλήσει τον πάγκο τον Μπερμπάτο. Καταστροφή. Καταστροφή. Ένα παρτάλι να πούμε, τέλος πάντων. Δεν θέλω λοιπόν, κύριε Φερέιρα, σας το ξαναλέω. Καλός, βγάλτε τα κολλήματα, βγάλτε τη βραστή πατάτα και θα μεγαλουργήσετε με αυτή την ομάδα. Μαέστρο, μαέστρο. Ο καλός μουσικός, ο καλός μαέστρος, έτσι, που είναι κορυφαίος, εγώ σου λέω, δεν γίνεται ακόμα καλύτερος όταν ακούσει και κάποιον ο οποίος έρχεται να του πει μια συμβουλή ή να του πει, ξέρεις κάτι, εκεί σε αυτό το ταξιμάκι. Βάλε λίγο αυτό μέσα. Όχι, θα κάνω αυτό που θέλω! Μα άνθρωπε μου, βάλε λίγο γλύκα μέσα. Κάνε ένα intro, κάνε μια εισαγωγή. Πολύ βάλε εδώ ένα σεκοντάκι, βάλε ένα τέρτσο. Θέλεις εδώ να βάλουμε και μια γυναική φωνή. Μου. Δηλαδή, ο πολύ καλός σωστά, ακούει. Δηλαδή, ναι. Έτσι, γνωρίζω το συνάδει καλά αυτό. Εγώ θα απλά θα σε συμπληρώσω. Ο μαέστρος ο οποίος θα το δεχτεί είναι άνθρωπος που αναγνωρίζει τις αξίες και αραίει για αυτό ρε φίλε. Αυτός που δεν το αναγνωρίζει δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε. Σε ευχαριστώ, έτσι. Σε φιλώ, να σε χαιρετώ. Καλά, μου. Καλή σου μέρα, γεια σου Μοσχοβίτη. Γεια σου Μοσχοβίτη. Γεια, γεια. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Έλα, Άκη, σ' ακούω. Η δεύτερη θέση είναι αποτυχία για τον ΠΑΟΚ. Για αυτόν τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως, σε σχέση με την πρώτη, ναι. Αλλά άμα δεν την πάρουμε, είναι ακόμα μεγαλύτερη αποτυχία. Λέω εγώ. Εννοείται. Κανένας δεν ενθουσιάζεται. Αυτό... Δεν ξεκινήσαμε για δεύτερη θέση, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό, παιδιά που λέμε. Τώρα, άλλες ομάδες μπορεί να είναι η πέμπτη θέση ή η έκτη. Είναι όνειρο, όνειρο για άλλες ομάδες, φίλε, ναι. Ανέφικτο και άπιαστο. Για μας δεν είναι όνειρο, είναι η πρώτη θέση. Να σου μπει καλά στο μυαλό. Για μας είναι αποτυχία σε σχέση με την πρώτη θέση, αφού είμαστε ο νταμπλούχος, ο αήττος πρωταθλητής. Όμως θα είναι αποτυχία και να μην την πάρουμε. Το μη χείρον βέλτιστον, λέγανε οι ψαγμένοι. Πάμε κάπου αλλού τώρα. Γι' αυτό που είπες για ένα παιδί που το πήραν. Για το κοριτσάκι αυτό που βρέθηκε λοιπόν, τελικά. Προσωπικά, προσωπικά εγώ. Ναι. Έτσι και πάρετε το σαν συμβουλίο όσοι έχετε παιδιά. Εγώ εδώ και θυμάσαι που έβαζα στο ράδιο και σε έλεγε μάλλον ότι η κόρη μου ακούει Κωστή. Πρόσεξε, όχι Τσατσαρό, Κωστή. Ναι. Τον Κωστή, εδώ και 18-19 ναι, χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια. Ναι. Ο λόγος που σ' άκουσες, πώς ήτανε, ότι την πήγαινα εγώ στο σχολείο. Πολύ όχι σωστό. Μόνο στο σχολείο, πρόσεξε. Ναι, γενικά, είχε... το παιδί μόνο του έξω όσο μπορείτε αποφύγετε. Άκουσα, ναι. Θα γελάσει κιόλας. Την έχω βάλει σε ιδιωτικά σχολεία και από ένα χρονό, πρόσεξε, νηπιαγωγείο σε... Και είχε την απέτηση από το σχολικό να ακούει τον Κωστή. Άκουτο, ναι, γι' αυτό. Κατάλαβες τώρα, ε. Ναι. Επειδή την πήγαινα τις πιο πολλές φορές, εγώ έτυχε, ρε παιδί μου, να μην αφήνω το παιδί ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ναι, ναι. Προσέξτε. Ούτε κατανοώ ένα αυτό που λες. Όσο μπορείτε, παιδιά. Βλέπετε ότι γιατί... δεν είναι να κυκλοφορούν έξω τα παιδιά. Και αν δεν μπορείτε εσείς ο ίδιος, εναλλάξ. Κάποια μάνα ή κάποιος πατέρας, γιατί δεν μπορούν όλοι κάθε φορά, εναλλάξ με βάρδιες. Ναι. Μία μάνα θα πάει 2-3 παιδάκια, έτσι. Να μην πάνε μόνα τους καμία φορά, λέμε. Εναλλάξ με βάρδιες. Την άλλη. Μα αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό, φίλε. Την άλλη εβδομάδα η άλλη μητέρα, άλλος πατέρας. Δηλαδή, εναλλάξ. Εναλλάξ. Εγώ και μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο έγινε ακόμα μια απαγωγή και το πρόλαβε η μάνα. Τρίχρονο παιδί. Δεν το ξέρω αν το άκουσες. Όχι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εγώ το 92 ήμουν στικό. Από εκεί και μετά έκανα 5 χρόνια να συνέλθω. Θα σε πω ένα λεπτό. Λίγο ένα γρήγορα λεπτό. Γιατί πρέπει να πω σε διάλειμμα. Όχι, τελείωσε. Ναι. Δεν ναι. Έχει τίποτα να πω. Απλώς θα σε πω ένα όνομα. Ναι. Θυμάσαι τον Μπεν που τον βεβαίως, πήρανε. Βεβαίως. Χρόνια το παιδί. Ναι. Εγώ ήμουν στικό εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και πήγα να φύγω κάθισα 2 εβδομάδες και το έμαθα ήταν σε 2 μέρες να φύγω και κάθισα ακόμα μια, πέρασα τις καλύτερες διακοπές μου και έτσι.
Και κάθισα μία εβδομάδα ακόμα γιατί ψάχναμε να βρούμε τον Μπεν. Ναι. Δεν τον βρήκαμε φυσικά, έτσι το ξέρει όλος ο κόσμος. Σε ευχαριστώ, Άκη. Αυτό, σε ευχαριστώ, φίλε μου. Να προσέχετε πάρα πολύ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε. Ναι. Καλά. Έλα, μωρό μου. Έλα, αγοράκι μου. Έλα, καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Πάλι καλώς... τελευταίος βγήκα. Καλώς τον. Έλα, εσύ και, εσύ και πάω διάλειμμα, ναι. Θα πούμε 2-3 κουβέντες μονάχα. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Μοσκοβίτης είναι γεγονός ότι έφαγε πόρτα από κάποιον. Στον αέρα δεν μπορούμε να τα πούμε. Εγώ θα τον πάρω μετά και θα τον πω, έχει δίκιο, ναι. Ναι. Λοιπόν, σε έστειλα μήνυμα εφόσον, να τον απολαύσεις. Εφόσον. Αλλά δεν το πήρες το μήνυμα. Βεβαίως το πήρα. Το μεσημέρι. Το πήρα, αλλά το πήρα την ώρα που το πήρα. Τελείωσε. Τελείωσε η εκπομπή. Δεν πειράζει. Τον Παύλο είχε δύο φορές και στην αρχή και είναι στο ωραίο να διαφωνείς. Είναι πολύ ωραίο να διαφωνείς. Εγώ ξέρεις ότι έχω σχεδόν είναι κουσούρι, έτσι. Ότι που μου φτάνετε πολλές φορές να μου λέτε κλείστονε! Μου λέτε κλείστον! Όχι. Δεν είναι επίδειξη. Δεν είναι επίδειξη δύναμης το να κλείνεις τον ακροατή. Είναι unfair. Πρέπει να φτάσεις στο σημείο να προσβάλλει, να βρίσει, να πει μηνύσιμα πράγματα. Τότε ναι. Αλλά επειδή διαφωνώ μαζί του, ναι. Να του κλείσω. Ξέρεις τι είναι, ένα κουμπάκι είναι. Παύλε. Τώρα που είμαι και μόνος, ούτε εσύ είμαστε τον Ηγολύπτη. Χραπ! Κατευθείαν! Πρόσεξε πώς. Εδώ ένα. Το πιο εύκολο που μπορείς να κάνεις είναι. Τέλος πάντων τώρα, εδώ με ένα κουμπάρος μου εχθές με έδωσε πόρτα στο τηλέφωνο. Με έκλεισε το τηλέφωνο γιατί είναι ανάξιοι οι παίκτες του. Πάμε σου, να βάλω σου είπε, εκθέσεις, σου είπε πάμε στον επόμενο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν παίξαμε μπάλα, ήταν άχρηστη. Τώρα ήταν ανάξιοι γιατί δεν μπορούσα να βάλω γκολ. Ο άλλος με συγχωρείς και με τον γκολ έβγαζε την μπάλα απόξω. Ψάρια έπιανε, εκεί έτσι πάει η ωραία παροιμία. Και με τον κόλο ψάρια έπιανε. Μπαρμπούνια τι, λιθρίνια τα πάντα. Ό,τι θέλεις. Τώρα, όσο για το προπονητή, όπως είπε και ο Μοσκοβίτης και οι περισσότεροι, να αφήσει τα κολλήματά του, βάλε το στο πόσο χειρότερο θα είναι από τον Μπίσεσβάρ που το βάζει εκεί πέρα. Ναι, μα εντάξει, είναι περίεργος. Είναι σαν χαρακτήρας, έχει τα θέματα. Τι να κάνουμε τώρα. Προπονητέ δεν είμαστε. Αλλά όταν βλέπεις τον Μπίσεσβάρ μπροστά από τον Μπέλκα, πίσω από τον Άκπο ή τον Σφιντέρσκι, η ομάδα στέκεται πολύ πιο καλύτερα. Ο Μπίσεσβάρ με τον Γιαννούλη αριστερά, έτσι, όχι ότι ο Μπίσεσβάρ προχθές ήταν... Και το μάτος όλη την πλευρά δεξιά. Ναι, όχι ότι ο Μπίσεσβάρ ήταν εξαιρετικός, απλά ήταν ελαφρώς καλύτερος σε σχέση με όλο αυτό που βλέπουμε όλο τον χρόνο. Ναι, κάπως. Γιατί εκεί θέλει να παίζει ο άνθρωπος πια. Γέρασε, δεν μπορεί να τραβάει από εκεί κουπί. Δεν ξέρω. Να τραβάει από εκεί κουπί. Δεν ξέρω. Είναι για νέα παιδιά κινητές. Παύλε μου, δεν γίνεται το ημερολόγιο να δείχνει 15 Ιουνίου και να μιλάμε για πειράματα. Απαράδεκτο, φίλε. Απαράδεκτο. Δεν είναι. Σε παρακαλώ. Δεν είμαστε τώρα Σεπτέμβρη μήνα. Σεπτέμβρη μήνα. Γιατί εγώ με την παρέα που καθόμουν ακουστή, είπα ο Μίσης πρέπει να έχει πρόβλημα υγείας. Για να είναι αυτός ο Μίσης όπως το μάθαμε πέρσι σε όλο το πρωτάθλημα. Στεναχώρια με το Μίσης μεγάλο. Δεν είναι, δεν φάνηκε και αποδείχτηκε. Μα ήταν ότι το άνθρωπος είχε πρόβλημα. Κύση. Είχε θέμα. Λέω, τι να πούμε. Δεν είναι δυνατόν να είναι αυτός ο Μίσης. Ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος. Ο κορυφαίος παίκτης. Ο MVP και τελείωσε πριν τη χρονιά. Αυτός. Και αποδείχτηκε ότι έχει πρόβλημα. Μαζί με τον Γιαννούλη. Και τον Λάμπρο που τον έβαλε, εντάξει, δεν τον γνωρίζαμε. Εμείς είχε πρόβλημα, εντάξει. Αλλά τον Μπέλκα που τον έχει στην αποστολή, γιατί δεν τον ρίχνει τον Βάλ τον μισή ώρα και βγάλ τον. Κάνε 2-0 και γεια σας. Αυτό. Γεια σας. Κόψου στα πόδια και να σου πω εγώ μετά. Ακριβώς. Όταν πυροβολάει ο άλλος στον αέρα. Ακριβώς. Άντε τώρα. Τώρα στο τέλος. Στο τέλος. Να σε κάνω γιογιό εκεί μέσα στο κύπελο. Αρκεί ο προπονητής μου να δάχει τα μυαλά του ξεκολλημένα. Μπιζή πάω. Γιογιό να σε κάνω με αυτήν την ομάδα. Σε χαιρετώ, σε φιλό, ζουμπουσού. Γεια σου, Παυλάρα μου. Φιλιά. Εμείς μαζί για μια ζωή. Βάλε μου συγκλήρωση. Να σε βάλω. Το θυμάσαι το νούμερο μου. 416. Θα σε έλεγα τώρα, του Γιώργου θα βάλει. 947. Γεια σου, Παύλε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφω γρήγορα. Εννοείται με κλαρίνα πρωί-πρωί. Στη Βασιλική τα φιλιά μας. Ναι παιδιά, έτσι πάει το πράγμα. Αυτά είναι τα χαλιά μας. Εδώ είμαστε, πάμε στις γραμμές, θα μην περιμένετε άλλο. Ξαναλέω, για τελευταία φορά κληρώνουμε σε 10 λεπτάκια
μια σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο, Μενελάου 29. Γεια σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Είσαι ο. Ο Εφρέμ. Έλα ρε Εφρέμ, έλα Εφρέμ. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Σήμερα θα κάνω μια παρομοίωση του Φερέιρα, ναι, με τους παίχτες που λέγονται ταλέντα. Ναι, ναι. Τα ταλέντα, δύο πράγματα κάνουν. Ή ξεκινάνε ταλέντα και παραμένουν ταλέντα, ή εξελίσσονται. Σωστό. Πώς εξελίσσονται. Δουλεύοντας. Δουλεύοντας και ναι, έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά. Και ακούνε. Και δέχονται και ακούνε. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Τη συμβουλή, τώρα, την παρένεση από τον πιο έμπειρο, από τους ψυχολόγους, από τους προπονητές, από τους γονείς, από το περιβάλλον, από ένα πιο παλιό παίχτη. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ή θα παραμείνει ταλέντο, ή θα εξελιχθεί. Εμείς θέλουμε να εξελιχθεί και μαζί με αυτό να εξελιχθεί και η ομάδα. Φυσικά. Ένα είναι αυτό. Ναι. Εμείς, τόσα χρόνια σαν φίλαθλοι, έτσι, έχουμε και πίστη και υπομονή. Όμως, θα πω κάτι που είναι από προσωπική μου εμπειρία. Η υπομονή πιάνει τόπο μόνο όταν κάτι βλέπεις να έρχεται καλό. Και λες, κάνω υπομονή γιατί βλέπω ότι έρχεται κάτι καλό. Σωστό. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό και πάμε εκεί πέρα. Για να κάνουμε υπομονή πρέπει να δούμε πράγματα. Πρέπει να δούμε ότι έχεις τη διάθεση να αλλάξεις, να κάνεις, να δοκιμάσεις, να δείξεις. Και αυτό θα φανεί. Κανένας δεν είναι τυφλός. Ούτε κριτική θέλουμε να κάνουμε, ούτε μπήκαμε ποτέ στο τρυπάκι να κάνουμε. Και ούτε έχουμε κανένα ζόρι, ας πούμε, ότι είναι άλλος είναι φίλος μας και θέλουμε το φίλο μας ή ο τάδε μάνατζερ ή ο τάδε αλλιώς. Μπορείς εσύ να διαπρέψεις. Μαζί σου θα είμαστε, ρε Δερβίση. Όπως και με τον Ρουμάνο ξεκινήσαμε στραβά και όταν είδαμε ότι το αλλάζει, πρώτοι βγήκαμε και του είπαμε μπράβο σου και μαγκιά σου και του δώσαμε όλη μας τη θετική ενέργεια και όλη μας την άβρα και όλα μας τα μπράβο. Έτσι πιστεύω και το λέω αυτό γιατί η υπομονή από μόνη της είναι αρετή, αλλά πρέπει να συνδυαστεί με άλλα πράγματα για να έχει και αποτελέσματα. Ναι, πάνω σε αυτό και που λες, μου είπε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ένας παππούς εκεί στον παιδικό που παίρνω το μικρό. Μου είπε, εγώ λέει βεβαίως, λέει, τόσα χρόνια μάθα να περιμένω. Όταν όμως έχω σπύρι στο χωράφι και όχι στο βράχο. Είναι ακριβώς αυτό που λες. Αν σπύρο λέει στο βράχο, του λέω περίμενε όμως. Φταίει ο βράχος. Μου λέει όχι. Εσύ φταίς που πήγες στο βράχο και έσπυρες. Έχεις ένα δίκιο. Τι υπομονή να δείξει εκεί μετά, αλλά είναι λάθος άμα πας και περιμένεις να φυτρώσεις στο βράχο, λέει δέντρο. Θα πας εκεί που πρέπει. Ναι. Ελπίζω να μην επιλέξαμε βράχο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και να επιλέξαμε χωράφι το οποίο. Ακριβώς. Περιμένουμε να δώσει πολλά. Ή αν εκεί που πρωτοσπήραμε, ας πούμε, δεν είχε καλό έδαφος, να πήγαμε λίγο παραδίπλα, να σκάψαμε λίγο και να δούμε να φυτρώνει κάτι. Όλοι κάνουν λάθη. Φουλ της παρομοίωσης. Έτσι. Όλοι κάνουν λάθη. Και ένα τελευταίο θα πω, κάτι σου έγραψα τις προάλλες. Ναι. Για τα γενέθλιά σου. Για κάποιες συμπτώσεις που τυχαίνει να έχουμε στην κοινή, στη ζωή μας κτλ. Για τον μπαμπά. Άλλη μια σύμπτωση, ναι. Άλλη μια σύμπτωση ότι είμαι και εγώ δίδυμος με οροσκόπο δίδυμο. Ωραία φίλε, χαμός. Φουλ. γιατί οι γυναίκες όταν ήμασταν ελεύθεροι και μας ρωτούσαν τι ζώδιο είσαι και λέγαμε δίδυμος. Αυτή δεν είναι η πρώτη αντίδραση. Και τι οροσκόπο πάει να το σώσει με τον οροσκόπο. Τι οροσκόπο έχεις δίδυμο. Κάτω από τα αποδυτήρια. Φίλε, με το δίδυμο δεν θα βαρεθεί ποτέ. Εγώ τα ζώδια δεν τα πολύ πιστεύω. Δεν τα πιστεύω ρε παιδί μου. Αλλά πώς θα σου πω. Τον δίδυμο μέσα στην παρέα τον καταλαβαίνω. Που έχει την ίδια μούρλα, ας πούμε. Μέσα στην παρέα τον καταλαβαίνω ρε παιδί μου τον δίδυμο. Δεν ξέρω κατά ένα περίεργο λόγο. Δώσε μου να σε βάλω, πες τα τρία τελευταία. 363. Έγινε. Σε χαιρετώ. Τα φιλιά μου. Να σε γερός. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Χαίρετε. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Έλα Γιάννη, έλα. Έλα Γεωπόνε. Έλα καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήρους. Καλώς τον. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά σε σένα και σε όλους τους δίδυμους. Αγόρι μου. Και τα παιδιά μου. Προχτές η κόρη μου, σήμερα ο γιος μου. Ωρε φίλε, να τα χαίρεσαι ρε φίλε. Τι ωραία. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλους τους αθλητήριους. Αγόρι μου. Ελπίδα σε όλους. Ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι ενιαίος και έχει στόχο. Και όσο έχει στόχο, έχουμε κι εμείς λόγο να κάνουμε κριτική.
Σωστό. Μετά, μετά τον μνημειώδη Παύλα επικό λόγο σου της προηγούμενης Παρασκευής, εγώ σε χρήζω υπεύθυνο εσωτερικής επικοινωνίας, κοινός υπεύθυνο αποδητηρίων στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Όμως δεν αρκεί ο δικός μου λόγος. Με συγκινείς. Ούτε εγώ σαν έγκριτος οπαδός, ούτε εσύ σαν έγκριτος δημοσιογράφος και πρώην εκφωνητής του γηπέδου της Τούμπας από όπου σε διώξανε. Ναι. Λοιπόν, δεν αρκεί αυτό. Ποιος είπε λοιπόν ότι δεν πρέπει να γίνεται κριτική στη διοίκηση λάθος. Αυτό που είναι επικεφαλής. Λάθος μεγάλο. Λάθος μεγάλο. Να αρκούμαστε στην διαπίστωση ότι αυτός είναι, κολλήματα έχει και τι να κάνουμε άλλο. Λάθος. Μα το λιβάνισμα πιστεύω μεγάλος, δεν το θέλει ούτε ο ίδιος, φίλε. Γιάννη μου, πιστεύω είναι ότι... Μεγάλος, ναι. Είναι τεράστιος, ναι. Και δεν διεκδικεί τίποτα λιγότερο από την πρωτιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που χάθηκε η χρονιά, γιατί η χρονιά ήταν χαμένη και μετά το μάτσο πρωταθλήματος. Και μετά το μάτς του πρωταθλήματος, ναι. Θα χαμένη χρονιά μετά το μάτς, ναι, του πρωταθλήματος, ναι. Και της Τσάντας. Και ας νομίζουν πριν τα πλέ, πολλοί, πριν ας νομίζανε ότι μπορούμε να το σώσουμε. Δεν μπορούμε, ναι, αυτή, ναι, την ομάδα. Η ομάδα είχε προβλήματα από την αρχή της χρονιάς, σε κάποια δεν έφταιγε, σε κάποια όμως έφταιγε. Σε αυτά που έφταιγε, δεν μπορεί να λέμε, δεν ασκούμε κριτική. Όχι βέβαια. Μα είναι λάθος αυτό. Γι' αυτό είπαμε, όταν αγαπάς. 8 χρόνια να μην μπορεί να βρει ένα άνθρωπο να κρατάει τα γένια κοστίμου. Δεν γίνεται σε κανέναν οργανισμό, σε καμιά ομάδα, να διοικείς από μακριά. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει ένας να κρατάει τα γένια. Μετά το μάτς της προηγούμενης Κυριακής, δεν μπορούμε να πούμε, εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε την αντίδραση. Μπορώ να σου πω, Γιάννη μου. Να σου πω κάτι σε αυτό πάνω. Δεν γίνεται λοιπόν, δεν δέχομαι, ναι, λοιπόν από κανέναν να μην ασκείται κριτική στη διοίκηση. Φυσικά, μα είναι κριτική, όταν... προπονητή, αλλά... Γιάννη μου, αντίδραση, ρε, φίλε, πώς θα γίνει. Γιάννη μου, όταν αυτή η κριτική... Για το μονόλογο, ρε, όχι. Άκουσέ με να σου πω λίγο, άκουσέ με. Έχουμε στόχους, είμαστε μεγάλη Γιάννη ομάδα. Μου. Αν δηλαδή συνεχίσουμε έτσι, δεν πρόκειται να πάρουμε ούτε τη δεύτερη θέση, φίλε. Να πω κάτι. Από πλευράς τίτλων κρίνεται επιτυχημένη η διοίκηση αυτή, φυσικά, έτσι, γιατί πήραμε 2 double και 3 κύπελα. Όμως, αν δεις τι σπατάλη έγινε και τι λάθος κινήσεις, και το λέμε με πόνο, μου λέει ένας κάτω προθέσει την μπουγάτσα, λέει, και τι λες, γιατί είπα, ρε παιδιά, δώσαμε τζάμπα τόσα λεφτά. Να ο Χατσερίδης, να ο Μπρίκιτς, να ο Λεβέκ, να ξέρω εγώ, να ο Μολό. Και μου λέει, γιατί ρε, δικά σου είναι τα λεφτά, μου λέει στην μπουγάτσα. Και του λέω, ναι ρε φίλε, τα νιώθω σαν να είναι δικά μου. Τα νιώθω και τα πονάω. Κι ας είναι αυτός τόσο πλούσιος. Τα νιώθω γιατί σπαταλώ. Ποιος φταίρε, φίλε, γι' αυτό. Έτσι είναι. Και εγώ έτσι νιώθω, φίλε. Τα πονάω αυτά, αλλά δεν φταίω εγώ. Απαντώ στο πράγμα. Ερώτημα. Κάποιος φταίει. Δικά σου είναι. Ναι ρε φίλε, τα νιώθω δικά μου. Θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα, με τις διάφορες κακές επιλογές που είχαν γίνει, να έχουν πάει σε άλλο σκοπό μες στην ομάδα. Και να μην τα πονάμε τα χρήματα. Να το πούμε έτσι απλά, ρε φίλε. Έτσι νιώθω εγώ, ναι, τώρα. Ο άλλος μπορεί να πει και τι σε νοιάζει εσένα. Έχει και τα ξοδεύει. Ναι, Κώστα, δεν αρκεί να το λέμε μόνο μεταξύ μας. Πρέπει να υπάρχει πραγματική αντίδραση. Και όχι η απάθεια αυτή, εντάξει, θα δούμε και ό,τι γίνει. Γι' αυτό, λοιπόν, να σωθεί, δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν οι κακές επιλογές. Ναι. Και πάλι συγγνώμη για το μονό, να σου πω μια άλλη παράμετρο. Ξέρεις λοιπόν για τη μεγάλη μου αγάπη τον μπάσκετ. Ξέρεις λοιπόν τη λατρεία για τον μπάνε. Ναι, όμως τα τελευταία 2 χρόνια έγινε κακή διαχείριση. Ναι, αλλά δεν θα σταθούμε μόνο στην ταμπέλα της κακής διαχείρισης. Αν τα λεφτά πήγανε κάπου. Θέλω εγώ να φανερωθεί αυτό το πράγμα και ας γίνει αποκαθήλωση του Ιερού Τέρατος. Δεν με νοιάζει. Σε αυτή τη λογική λέω, φταίει, ναι, η διοίκηση της οικογένειας Σαββίδη για αυτά όλα. Φυσικά και φταίει. Φταίει για τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι εκεί το Ιερό Τέρας φταίει. Να ξέρεις. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, δεν φταίει, αλλά δεν έχει δει και ποιος φταίει. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή για την εντυμότητά του δεν τη βάζω σε διαπραγμάτευση. Χωρίς να είμαι ειδικός στο μπάσκετ. Έμαθα και ρώτησα, ναι, το ότι έγιναν λάθη σοβαρότατα, ναι. Αλλά δεν είναι ο Μπάνε αυτός ο οποίος. Λάθη για μπορεί να έκανε. Κλείνω, ναι, με την ευχή ότι μην αφήνετε τη διοίκηση στο απειρόβλητο. Αντιδράστε, ΠΑΟΚτσίδες. Αντιδράστε, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος και έχει στόχο. Πρέπει να βγούμε στα προχρηματικά του Champions League. Πρέπει να βρούμε τρόπο να μειώσουμε τον μπάζετ. Πρέπει να δείξουμε αντίδραση. Να μην γίνονται τα ίδια λάθη. Με τον ίδιο προπονητή, ρε φίλε. Ο άλλος επιμένει σε αυτό το προπονητή και εμείς λέμε, α, εντάξει, θα δούμε. Α, εντάξει, θα δούμε. Εντάξει. Okay. Μάλια σε γλώσσα μας, φίλε. Σε χαιρετώ. Δεν αρκεί αυτό. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γεωπόνε. Χρόνια πολλά στα παιδιμάκια. Γεια, φιλιά. Παιδιά, εννοείται, το έχουμε πει πολλές φορές. Κριτική εκεί που γίνεται λάθος. Με αγάπη. Ούτε οι ίδιοι θέλουν το λιβάνισμα και το χειροκρότημα. Έτσι. Λάθος. Τώρα στο θέμα του προπονητή είπαμε. Όταν σε εν μια νυχτή φεύγει ο άλλος. Είναι τρύπημα, είναι προδοσία. Δεν θα σταματήσω να το λέω ποτέ. Κι ας είχε 100 δίκια. Κι ας είχε 100 διαφωνίες. Σε στήριξε ο άλλος. Με όλο του το είναι όταν σε βρίζαμε όλοι. Και δεν σε θέλαμε.
Έτσι. Εσύ λοιπόν τον αδειάζεις για τον Σάκοφ και τον Κάνιας. Γελάω. Όταν λοιπόν βρέθηκες ξαφνικά έτσι, ο πιο τότε, ο πιο ελκυστικός που κυκλοφορούσε στην αγορά, ένα όνομα το οποίο ακουγόταν και για Μπενφίκα, για Σπόρτινγκ Λισαβόνας κτλ. Πήγαμε και πήραμε αυτό και τον μοσχοχρυσοπληρώσαμε. Αλλιώς δεν ερχόταν, παιδιά. Δεν έφευγε από εκεί, από την Μπράγκα. Α, δεν του δίνεις κλειστό τριετές με 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τι να κάνεις εκεί μες στην ανάγκη. Δεν μπορείς να κατηγορείς εκεί. Τώρα, αν θα σου βγει ή όχι. Το αν είναι ξεροκέφαλος. Το αν θα αποδειχθεί αποτυχία ή όχι, αυτό. Τι να, δεν μπορείς να το ξέρεις. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Εκεί δηλαδή, δεν μπορείς να την κατηγορείς τη διοίκηση την επιλογή. Τώρα για κάτι άλλες επιλογές. Για κάτι τριετή συμβόλαια. Έτσι. Που και εκεί, προσέξτε τώρα. Σκεφτείτε λίγο να μην έκανε πρόταση στο Βαρέλα. Δεν θα λέγαμε καλά. Αφήνεις να φύγει ο Βαρέλα. Ή δεν θα κάνεις πρόταση στον Μπίσεβρα, τον Αρτίστα, αυτά και τα λοιπά. Δηλαδή και εκεί. Τι να κάνει, τον αφήσει να φύγει. Η μόνη διαφωνία ίσως είναι στα τριετή συμβόλαια. Ότι στα 31 του άλλος του δίνεις συμβόλαιο μεγάλο και τόσο ακριβό. Εκεί ναι. Επειδή λέμε γενικά τώρα για κάτι αστοχίες, εννοείται ρε παιδιά. Για κάτι Μουλέν, για κάτι Λεβέγκ, για κάτι Μπρίκιτς, για κάτι Χατσερίδης, για κάτι τέτοιες περιπτώσεις που είναι 1,5, 1,300, 1,200, 1,400. Ναι. Λάθος που επιμένεις ας πούμε να πάρεις τον Βέρμπλουμ όταν σε έχεις το περίμενε όλη την θερινή περίοδο. Και έρχεται άιντε όταν αυτός του καπνίσει. Έτσι. Αλλά ένα πράγμα εγώ βάζω κάθε φορά. Ούτε είμαι εδώ για να λιβανίζω τη διοίκηση, ούτε έχω κανένα συμφέρον, τίποτα. Λέω ένα πράγμα. Καταλαβαίνω ότι νιώθουν, πονούν, νοιάζονται, ενδιαφέρονται, ματώνουν για τον ΠΑΟΚ. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και ο μπαμπάς και ο γιος. Και το λέω γιατί ο γιος είναι εύκολο θύμα για κάποιους. Ο Γιωργάκης και ο Γιωργάκης. Ο Γιωργάκης είναι Σαββίδης, παιδιά. Ο Γιωργάκης είναι Σαββίδης. Και πραγματικά ζει και αναπνέει. Και αύριο που ο μπαμπάς θα αποσυρθεί λόγω ηλικίας, αυτός θα είναι. Με τα λάθη του, με τα στραβά του. Εγώ ένα ξέρω. Ότι κοιμάται και ξυπνάει με το πώς θα κάνει μεγάλο τον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν κάνει λάθη, αν κάνει αστοχίες, αν ξέρει ή δεν ξέρει, αν έχει αποτύχει, αν έχει πετύχει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει που ζει και αναπνέει η οικογένεια. Και νομίζω ότι είναι και unfair να λέμε κάθε φορά ο Γιωργάκης. Άμα τολμάς, βάλτα με τον πατέρα, ρε φίλε. Ο γιος δηλαδή μόνος του δρά. Δεν έχει πάρει το ok από τον πατέρα. Για να είμαστε λίγο έτσι εντάξει ας πούμε. Πάμε. Πάμε εδώ. Τελευταίος. Ναι, συγγνώμη. Πάνε πάρει φιλέτο άμα θέλεις. Έλα. Συγγνώμη που περίμενες. Βάλε το φιλέτο μου μύρισε. Έλα ρε φιλέ. Συγγνώμη τώρα αλλά ήρθε στη ρήμη του λόγου. Επειδή βλέπω διάφοροι. Ο Γιωργάκης, ο Γιωργάκης. Ναι ρε παιδιά, έκανα στοχίες ο Γιωργάκης βεβαίως. Τι να κάνουμε δηλαδή. Με καραμπίνα γιατί είμαι τελευταίος Κωστή. Έλα, πες ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Εσύ κλείνεις σήμερα. Καταρχήν η ομάδα έχει βελτίωση και ο παίκτης και οι προπονητές. Όσον αφορά τον προπονητή, έκανε δυο λαθάκια στις αλλαγές. Έπρεπε να βάλει μέσα το Στοχ αντί του Ροντρίγκο. Ο Εσίτη εμένα μου βγάζει 100% φίλε ένα βράχο, μία τιμιότητα για το ρόλο που τον πήρες και το ρόλο που καλύτερα παίξε. Ακριβώς. Δεν είπα αυτός ότι παίζω κάτι άλλο. Αυτό ήταν και το ξέραμε. Είναι τίμιος, έχει πάθος, έχει τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ αυτό βλέπω σε αυτόν τον παίκτη. Και άμα τον έχεις το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν θα κάνει γυρίσεις μέχρι τη μεγάλη περιοχή χωρίς αντίπαλο. Ναι. Και αν είχε και ένα μίστη δίπλα του που ήταν πιο δημιουργικός, πιο καλός, θα φαινόταν και αυτός ακόμα περισσότερο. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Εμείς αυτά τα λέμε για να βελτιωθεί η ομάδα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Στελάρα. Έλα. Πριν κλείσεις. Από το 1 μέχρι το 50. Ένα νούμερο. Από το 1 μέχρι το 50. Το 50 ρε φίλε γιατί είμαστε 50 πλάς τώρα να δω. Θα λέμε το μεσημέρι. Αδερφέ μου, μας, το μεσημέρι με την ησυχία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους ακροατές που έχουν κατανόηση. Τώρα προκύπτουν κουβέντες και έτσι. Το μεσημέρι εδώ θα είμαστε 2 με 3. Έτσι. Φεύγω με τη χαλάρα αυτή την υπέροχη, την καταπληκτική. Λοιπόν, ο Δημήτρης 6-9. Περίμενε, εδώ 6-9-77-128. Δημήτρης πει. Εσύ κερδίζεις τα κρέατα, θα σε πάρουμε και τηλέφωνο. Θυμίζω, χορηγή της δεύτερης ώρας είναι η Tenda Home, κορυφαίη στην Τέντα και ανατολικά, ο Λίχνη 4-30-011 και δυτικά στην αγνώστου στρατιώτη 92, όπως ανεβαίνει στην ανηφόρα σε εκθεσιακό χώρο.
6-82-369. Φυσικά Κλιμάρτ, αυτός ψήξει, αυτός θέρμαση, αυτός κεντρικά συστήματα VRV, κορυφαίος Κώστας και ο Σες Ντάγκιν και όχι μόνο σε ξενοδοχεία, σε σπίτια, σε δουλειές, παντού. Νούμερο 1 στον κλιματισμό. Γραβιάς και Δελφών γωνία, 9-17-646. Όλους αυτούς που λέω τους παίρνετε και τους λέτε, ο τσατσαρός είπε αυτό και αυτό. Κάνε μου τιμή και κόβουν τα παιδιά, εννοείται. Και φυσικά Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Γαρμάνκιο, οι μοναδικές, υπέροχες, ακαταμάχητες, συγκλονιστικές γεύσεις. Κρεατικά που πουθενά αλλού δεν αφάτε. Εκεί 705-750, Ντιλιβεριά. Σας φιλώ γλυκά, έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης, δίδυμο φοβερό το ψυχιατρίο. Εμείς στις 2 θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, bye, bye.